Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης της Ράπης στο production. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Όλοι συντονισμένοι εδώ στο 95,5 των FM. Μέχρι και τις 4 με τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Από τη στιγμή που εσείς θέλετε να το διαγράψετε οριστικά, έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό κυριολεκτικά. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Και εκτός των υπολείπων, μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει το www.listoparto.gr, ένα site όπου θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο. Θα το λύσετε, θα το πάρετε ή θα σας το λύσουν και θα σας το δώσουν προκειμένου να βρείτε ανταλλακτικό για το δικό σας αυτοκίνητο. Τελευταίες προσκλήσεις για τους 10 πρώτους οι οποίοι θα στείλουν μήνυμα στο ΑΜΗ2. Προσκλήσεις για την Avant Premier, την οποία θα δούμε όλοι μαζί αύριο στο Οντεόν Μακεδονία, το πρώην Στερ, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Γράφεται ΑΜΗ2, αφήνεται κενό, τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό και το τοποστέλλετε στο 54344, καθώς 10 από εσάς θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την πολύ εντυπωσιακή ταινία Περιπέτειας του Bruce Willis, την οποία θα δείτε σε πρώτη προβολή χάρη στο Μετρόπολης 95,5. ΑΜΗ2 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54344. Παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι κοντά σας πάντα με τεράστιες προσφορές, όπως και η σημερινή. Την βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και οι φίλοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το Hyundai i20 σε όλες τις εκδόσεις με εκτόσεις οι οποίες φτάνουν και τα 1.600 ευρώ. Καλά ακούσατε. Περισσότερα στο 2310-596-596 τώρα για να δείτε πώς θα κάνετε το Hyundai i20 το οποίο θελήσατε δικό σας με την καλύτερη τιμή την οποία θα βρείτε στην αγορά.
Φυσικά και υπάρχει ο μεγάλος διαγωνισμός για το αρνί, καθώς έχουμε 60 αρνιά για 60 τυχερούς φίλους ακροατές, καθημερινά στις 11 και 4, στις 3 και 4, σε μία ώρα από τώρα, και 6 και 4 το απόγευμα στην εκπομπή του Φώτη και του Νίκου και του Φώτη, γίνονται κληρώσεις για 60 νικητές. Ανακοινώνεται ένα όνομα, ένα δικό σας όνομα. Έχετε 30 λεπτά για να επικοινωνήσετε και από τη στιγμή που επικοινωνείτε live, ζωντανά, στον αέρα του Μετρόπολης 95,5, εξασφαλίζετε τον αβελία για το φετινό Πάσχα. Η διαδικασία είναι απλή. ΑΜΗ3 κενό, αρνί, όνομα τεπώνυμο στο 54-344 για να κάνετε δικό σας το αρνί, το οποίο είναι προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου με 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 επίσης στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Ορεξάτος, γελάκια. Τι έγινε? Ορεξάτος, γελάκια. Ορεξάτος. Τι σαν τα μούτρα σου που τα 4 τόνες αρνητική ενέργεια να έχω. Εγώ αρνητική ενέργεια. Τι, εγώ έχω αρνητική ενέργεια. Άμα σου δείξω ένα ποτήρι, εσύ θα πεις ότι είναι μισοάδιο. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Εσύ θα βρει το ποτήρι με νερό και θα πει ότι έχει βερμούτ μέσα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Έχει μπερδέψει το ποτήρι. Δεν έχω μπερδέψει. Και έχει σύγχυση μέσα. Τι να έχει σύγχυση μέσα. Έχει τεράστια σύγχυση. Ψεύτη, φύγε από εδώ πέρα. Έχω πληροφορία. Ποιο Θωμαίδη. Κάνω εκτίμηση. Εκτίμηση, με είπανε. Έχω πληροφορία, θα θωθεί ο Πάο. Μην κάνει τον έξυπνο εκεί που δεν σε παίρνει, ρε. Αυτό είναι το λάθο σου. Πες δεν ξέρω, ο Θωμαίδης είναι πιο δυνατός. Μας είπε ότι μείον 3 θα είναι αυτή. Μίλησε με τον Σκουλαρίκη, μίλησε με τον Δαχτυλίδη, ξέρω εγώ. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Θα συγκρίνω τον εαυτό με τον Θωμαίδη. Ανώτερος είπες ότι είσαι. Ποιος Θωμαίδης λέει που είπε μείον 3? Αθώθει ο Πάο. Για βρες ένα πράγμα που το έχω πει ότι είμαι ανώτερος. Βάλ την εκπομπή εχθές. Ό,τι θες. Εγώ λέω έχω άλλη ενημέρωση. Έχεις άλλη ενημέρωση εσύ? Από πού έγινε αυτό το καφενείο που μαχαιρώθηκαν τις προάλλες? Ναι, φίλε, εσύ πες από κουτούκι του Γιαβρή να πούμε. Εσύ είναι αλιδωρής πάντα. Τι είναι αλιδωρό, ρε κόκκινε. Πες δεν ξέρω, ρε κόκκινε, ο άλλος ξέρει. Δηλαδή, εγώ να πάω σε έναν DJ, ο οποίος είναι ο καλύτερος. DJ, πώς το λένε, DJ. DJ. Ναι, ναι, και να τον κάνω τον έξυπνο να μου στη μουσική απάνω. Κάνεις τον έξυπνο. Ξέχω πληροφορία. Ποια πληροφορία έχει? Ναι, ρε φίλε, αν περάσει από το λιτόχωρο, χάνεσαι να πούμε. Ναι. Πηξίδα θέλεις. Έχεις πληροφορία. Σαχλαμάρα. Όντως ισχύει. Σαχλαμάρα. Τελευταία φορά που πήγαμε στο Καλοχώρι, εσύ έφτασε Κατερίνη. Καλαχάρι. Καλοχώρι. Πιο Καλαχώρι. Εσύ έφτασε μέχρι την Κατερίνη. Στο Ρεόκαστρο ήταν να μα πα. Στο λιτόχωρο μας πήγε σερσερή να πούμε. Άιτε, άντε τελείωνε εκεί πέρα. Έχεις πληροφορία. Τι έγινε? Έχεις πληροφορία ότι θα θωθεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα κερδίσει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ με αυτό. Να ορίστε φάντινα τώρα. Να τους κερδίσω. Έχω πληροφορία. Τώρα τι έχεις πληροφορία? Να τους κερδίσει στην Εύη. Τι πληροφορία έχεις? Πώς? Καταρχήν. Καταρχήν. Είσαι ο πρώτος. Είμαι. Ο οποίος έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι χαλήφης. Είναι. Είσαι ο πρώτος ο οποίος έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει το πρωτάθλημα με τίποτα. Τόπα. Είσαι αυτός ο οποίος έλεγε ελέγχει το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Το είπα. Λοιπόν, και τη λες εμένα. Ναι, τη λέω. Αντί να κάνεις την αυτοκριτική σου. Την κάνω. Να πας στο καθρέφτη να κοιτάξεις τα μούτρα σου. Τα μούτρα μου. Και να ζητήσεις συγγνώμη. Από ποιον? Από τους ακροατές μας. Τα εκατομμύρια των ακροατών μας. Εκατομμύρια. Τα οποία. Όχι, δεις εκατομμύρια. Τους προσέβαλες στην νοημοσύνη τους. Γιατί? Λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε! Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ! Τους έγκλειφες πατόκορφα με τη σπάτουλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θες απάντηση? Και δεν βλέπετε τι γίνεται. Θες απάντηση? Και να ο ΠΑΟΚ! Και έτσι ο ΠΑΟΚ! Και αλλιώς ο ΠΑΟΚ! Θες απάντηση? Και σιλοπιαστά! Και να τα προφιτερόλ! Πού τα ρε? Θες απάντηση? Τζάμπα πήγαν τα αγγλικά. Θες απάντηση? Πες. Λοιπόν, υπόλογος είναι τη ΚΕΔ ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος ήταν. Κατά κάποιο τρόπο φιλικά προσκύμενος με τον κύριο Σαββίδη. Μάλιστα. Βοηθήθηκε στις ενώσεις τότε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είχε μια καλή σχέση και πολύ καλά έκανε. Okay. Και αντί να έχουμε τουλάχιστον το 50-50 διαιτησίας, βλέπω ότι πήρε τα τσόφλια. Αυτό είναι μια ήττα. Δεν μπορώ να το... Όταν βγαίνει ο Τσίπρας εδώ και λένε όλοι ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ, γιατί ο πρωθυπουργός είναι δικός μας άνθρωπος. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και τι ψέμα ήταν αυτό πάλι? Ένα από τα πολλά ψέματα του Τσίπρα ήταν: θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι να πω. Ο ναι. Κύριος Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Είπε ότι τώρα που θα γίνει και το μετρό. Ναι. Το μόνο που λείπει από τη Θεσσαλονίκη είναι ναι. να πάρει και πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, ναι. πολιτικάντης, πες τον όπως θέλεις. Ουρά του Πασόκ δεν είναι. Λέει. Πάρα πολύ καλά. Και ξελέει.
Γιατί, πολιτικός. Όλοι οι πολιτικοί. Λένε είπα ξύπα. Είπα ξύπα. Αθηναίος είναι κι αυτός. Ναι. Εντάξει. Ενώ εσύ, που είσαι Θεσσαλονικιός. Εγώ είμαι ένας βλάχος Θεσσαλονικιός. Που είσαι φιλαλήθης. Μπράβο. Και λες εσύ ψεύτη τον Τσίπρα. Εγώ είμαι ένας κορυφής. Τώρα εγώ αν ήμουν ο Τσίπρας, θα έστελνα εδώ δύο εκεί παρακρατικούς. Να στείλω. Να σε στείλουν εκεί πέρα στα, να σε τσιμεντάρουν, γιατί είσαι πιο ψεύτης από τον Τσίπρα. Συνέχισε τώρα. Συνέχισε. Έλα. Πάρτα τα θέματα. Ο Πάοκ Χαλίφης, μας είχαν πρίξει. Πήρε εσύ τις... τα έλεγες. Ναι, τι επηρεάστηκα. Τι... Θα πάρω τις ενώσεις και πήρα τις ενώσεις. Ο πρόεδρος πήρε τις ενώσεις και πήρε τις ενώσεις. Τις πήρε τις ενώσεις. Η Μυτιλίνη είναι δικιά μας στο άντρο του Ολυμπιακού. Η Κατερίνη είναι δικιά μας στο άντρο του Ολυμπιακού. Πήρε τις ενώσεις και πήρε τις ενώσεις. Δεν πήρε τις ενώσεις. Πήρε το offside goal η ΑΕΚ. Κατάλαβες ρε παπαρόβλαχε από τη Δράμα. Πήρε τις ενώσεις ο πρόεδρος. Λέγε τώρα λοιπόν. Λέγε ρε κόκκινε μου, μας είπανε ψέματα ότι πήραν τις ενώσεις. Και πήγε ο πρόεδρος στην Κατερίνη και πήγε και έδωσε κουρεσάν φωλή. Ο πρόεδρος πήρε τις ενώσεις και πήρε τις ενώσεις. Πήρε τις ενώσεις, έδωσε 6, έδωσε 6, έδωσε 6. Τελείωσες. Ναι, τελείωσα ρε. Πήρε τις ενώσεις ο πρόεδρος. Μα μαγιστράνετε να σας αφήσω. Μα σε λένε πήρε τις ενώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δικός μας. Η ομάδα είναι καλή. Ο Ολυμπιακός είναι κακός. Ο Μαρινάκης τον κυνηγάει το πλοίο να πούμε δεξιά και αριστερά. Μείναμε το Μητσοτάκι. Ρε κόκκινε, πότε θα το πάρει να πούμε. Δηλαδή αυτή την εκτίμηση δεν κάνουμε. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας βλάχος παοξής να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Μόνο ένας βλάχος μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Ένας χωριαταραίος. Δεν γίνεται ρε παιδί μου να το χάσει. Δηλαδή από πού να αυτοκτονήσει, πάλι τα ίδια να λέμε. Τι να σου πω, ρε κόκκινε, ότι έχεις άδικο. Να σε πω ότι έκανες λάθος. Εσύ όμως χθες θα πω ο ΠΑΟΚ θα πάρει τις μείον 3. Εγώ έκανα ένα λάθος, έκανα 15. 1500. Και κρίνεις εμένα για το ένα. Ναι, ρε, εγώ το έκανα το λάθος μόνος μου. Εσύ πήγες και βγήκες ότι είσαι πιο καλός από το Θωμαίδη. Όχι ποτέ. Τι όχι ποτέ. Πας και το ρωτάς εκεί. Κυριάκο. Παίρνεις το μιλίχιο ύφος να εκμεύσεις να πούμε την πληροφορία. Στη λέει ο Κυριάκος ο Δωμένης την πληροφορία, τη λες για δικιά σου εδώ μετά. Μετά βγάζεις από το νου σου ότι στο καφενείο που έχεις μιλήσει με έναν από την Αθήνα να πούμε, έχω ρεπορτάζ να πούμε, το πιστεύεις κιόλας, λες το αντίθετο από το Θωμαίδη. Τι να σε κάνω ρε παλιάνθρωπε, τι να σε κάνω που άμα σε εξομολογούσε ο Παΐσιος, έπρεπε να σε δώσει να τρως 3 μήνες χόρτα να πούμε. Συνέχισε τώρα, σ' ακούω. Οχ, τι, πίνεις καφέ. Μπράβο, μιλίχιο το ύφος. Πάμε παρακάτω. Γαλλικό καφέ. Γαλλικό καφέ. Πάμε, λέγε. Λοιπόν. Λέγε, εσύ ό,τι πεις. Είμαι περίεργος. Είσαι περίεργος. Πάρα πολύ περίεργος. Ναι. Και επειδή δεν λαϊκίζω. Όχι, εσύ ποτέ, όχι. Όχι, ποτέ, ναι. Όχι, ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό εγώ δεν λαϊκίζω. Όχι, ποτέ, ποτέ. Θέλω να μου πείτε εσείς οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι τη λέτε και σε μένα και στο Ραπτόπουλο και καλά κάνετε. Τους είπα χθες, δεν θέλουν. Αν πούνε ευχαριστώ τον Ολυμπιακό, αυτό τους είπα. Να τελειώσω. Δεν ξέρω τι ρώτησες χθες. Εγώ επειδή δεν ξέρεις, τους είπα παιδιά, πείτε ένα ευχαριστώ στον κύριο Μαρινάκη και στον Ολυμπιακό, η οπαδή της ΑΕΚ. Και ξέρεις τι λέγανε, άχερα, είναι αναμπιόριδες. Είναι αχάριστοι, είναι αγνώμονες. Θα το χαρείτε το πρωτάθλημα αν το πάρετε στα χαρτιά. Βέβαια, θα το χαρείτε. Άμα μείνουν οι μείον 3 στον ΠΑΟ. Βέβαια, γιατί να μην το χαρούν. Θα παραδεχτείτε ότι βουτήξατε πλέον και εσείς το βούρκο της αμαρτίας. Γιατί αμαρτία. Θα παραδεχτείτε ότι πλέον βουτήξατε και εσείς το βούρκο της αμαρτίας. Γιατί αμαρτία, τι γιατί κάνετε. Αν και εφόσον το πάρει η ΑΕΚ, ναι, με αυτή την τιμωρία του ΠΑΟΚ, ναι, δεν θα έχει να γκρινιάζει γιατί τη πήρε το με το Βάλνερ ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ναι. Θα πρέπει να πει ότι έμαθε να παίζει και αυτή μπάλα όπως παίζουν όλοι. Μάλιστα. Οι μεγάλοι. Ναι. Εντάξει. Μαγιά του Μελισανίδη θα σε πει. Ο Τίγρης. Να πει ό,τι θέλει. Θα πει. Σεβαστό ό,τι και να μου πει. Ναι. Αλλά μη μου το παίζει ο Σία Παρθένα. Η Παρθένα. Ότι εγώ ξέρει δεν είχα ποτέ σχέση. Ξέρει τι έκανε αυτή η Παρθένα που λες. Εγώ ήξερα τους αεξίδες. Ναι. Ντερβίσια, να βγαίνουν, δεν θέλω εγώ στα χαρτιά. Έβγαινε ο Καστοριανός και έλεγε να γίνει το παιχνίδι. Ντερβίσια. Να βγει και να πούμε τώρα. Τι έγινε ρε μάγκες. Τώρα που χάνετε κάτι στα χαρτιά. Ντερβίσια. Το γουστάρετε. Το γουστάρουνε θα σε πω. Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Πάντα κάνω ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία. Πάντα κάνω. Το γουστάρετε. Ναι. Εφόσον το γουστάρετε. Εγώ να το προχωρήσω. Θα πείτε ευχαριστώ. Θα πείτε ευχαριστώ. Οφείλετε και ένα ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς. Στον κύριο Μαρινάκη. Μπράβο. Ο οποίος αφού τελείωσε το 1-2 και φώναζε με και διαιτησία με τον κύριο Μελισανίδη, με τη μαγιά της ΑΕΚ στο 1-2. Ναι. Αντί να πει κάτι για τον κύριο Μελισανίδη, έλεγε για τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Εμείς δεν είμαστε φίλοι του Σαββίδη. Μας βρίζουν κιόλα. Γιατί δεν λέγε κάτι για τον κύριο Μελισανίδη και για τον κύριο Σαββίδη. Ναι.
Και ποιον ωφέλει η ένσταση που έκανε? Ναι. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, ναι. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιο προχωρημένο ότι όπανα τη Ραμάνκα, ναι, ο Μαρινάκης τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ναι. Και πρέπει να έχει έξοδεν καλή μαρτυρία στον κόσμο του. Ναι. Τα κάνει τα να πούμε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γίνεται το ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι. Και βγαίνει και αυτό θύμα. Ναι, δεν περνάει. Ναι. Δεν περνάει το θέμα. Δεν ξέρω τι θα περάσει. Δεν περνάει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Έμεσα όμως. Επειδή... Έμεσα όμως. Μπράβο Γρηγόρη. Ευνοείται η ΑΕΚ. Μπράβο Γρηγόρη. Θέλω ρε παλικάρια, ντερβίσια. Ω, ντερβίσια. Τσίφτες και καμπουζουκλίδες. Που το λέτε ότι εμείς είμαστε ΑΕΚ. Ναι. Και δεν γουστάρουμε έξω από το χορτάρι. Ναι. Τώρα τι έχετε να πείτε. Μάλιστα. Που έχετε το δικέφαλα ή το κι εσείς για σήμα. Ναι. Εντάξει. Πείτε μου λοιπόν, το γουστάρετε σχέδιο το πρωτάθλημα? Αυτή την ερώτηση έχω να σας κάνω. Ναι. Και ξέρεις, θα σε πούνε. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, θα ακούσω και θα τα γράψω. Θα σου πω εγώ αν είμαι εξής. Εσύ. Αν το έπαιρνε ο Παοξής με 12 φιλικά, θα το γούσταρε, θα σε έλεγε. Ο εξής. Να πει ό,τι θέλει. Θα σε πει. Το δικηγόρο. Όχι, ρε. Δεν κάνω το δικηγόρο. Εγώ λέω τώρα ότι μπορεί να σε πει ένας. Εντάξει. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό. Δεν μου λες. Ναι. Ο Παοξής θα σε πει πέρσι με το offside το γούσταρε, θα σε πει. Θα στα πούνε αυτά τώρα οι αεξίδε. Πολλοί αεξίδε θα πούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρο του ΠΑΟΚ. Φρίνκ. Ούτε δικηγόρο τη ΑΕΚ. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει. Ναι. Εδώ είμαστε, συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Και εκφράζει ο κόσμο, εκφέρει τι απόψει του. Συζητάμε όμορφα, ωραία. Μπορεί άλλοι μα πληθυσιάζουν, όλα ναι, καλά. Ναι, ναι. Τι θα γίνει, ρε κόκκινε με τα τηλέφωνα σου. Γκλίν, γκλόν, γκλίν, γκλίν, τριν. Δεύτερη ερώτηση. Μα έχει ζαλίσει, βάλτε τα σταφόρμα. Τριν. Τι έλεγε στον Ηρακλή, δεν τον κυνηγάει κανείς. Τον Ηρακλή? Δεν τον κυνηγάει κανείς. Νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης μετά το πανό το εμετικό. Ρωτάω κάτι. Σε πήγε εκεί που έπρεπε να πας. Τον κυνηγάει κανείς. Ο κύριος Σαββίδης. Τώρα τον κυνηγάει κανείς. Τώρα γιατί τον κυνηγάει κανείς. Τώρα γιατί να τον κυνηγάει. Έμαθε που ορίστηκε να γίνει ο αγώνας με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Πού ορίστηκε? Στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου. Γιατί να μην. Πού θέλει να γίνει. Το έχει δει. Το έχω δει, ναι. 500-600 άτομα. Χωράει 300 άτομα. 300 άτομα. Ναι. Έχει σειρματοπλέγματα, δεν έχει κάγκελα. Ναι. Τι να φταίει το Παλαιοχώριο που έπεσε γάμα εθνική ή δεν φταίει. Αυτό το γήπεδο έχει. Πού ήθελε να παίξει. Άλλο πράγμα θέλω να πω. Ρε. Ναι, γιατί ποιο τον κυνηγάει δηλαδή. Ζητήθηκε το παιχνίδι να γίνει σε μεγαλύτερο γήπεδο γιατί είναι τεράστια ζήτηση τριών από του φίλου του Ηρακλή. Μάλιστα. Η ΕΠΟ όρισε το γήπεδο του Παλαιοχώριου. Ποιο είναι πρόεδρο τη ΕΠΟ? Ο κύριο Γραμμένο. Ο οποίο πώ βγήκε πρόεδρο τη ΕΠΟ? Με τη βοήθεια του φίλου του. Ναι, λοιπόν, και ορίζουν το παιχνίδι να γίνει. Φτιαγραμμένο, ε. Η ΕΠΟ το όρισε. Ναι, και... Να γίνει στο Παλαιοχώρι. Ναι, ναι. Χωρί την παρουσία κόσμου του Ηρακλή. Χωρί την παρουσία κόσμου του Ηρακλή. Ναι. Είναι κυνηγητό αυτό? Όχι, δεν είναι κυνηγητό. Ακούγεσαι. Ακούγομαι, ναι. Εκτίθεσαι. Ακούγομαι. Εντάξει. Ναι, ακούγομαι, κόκκινε. Να πει ευθέω ναι. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Πού θε να παίξετε? Εγώ δεν θα πω πού να πού θε να παίξετε δηλαδή. Όπου. Δηλαδή ο Παοξής που δεν έπαιξε στη Λαμία τον κυνήγησαν κάποιοι, τον είπανε, τον κυνήγησαν κάποιοι, τον αδικήσανε. Για τη Λαμία. Ας πάει ο λαός του Ηρακλή εκεί πέρα και να μπει μες στο γήπεδο. Αν πάει ο λαός του Ηρακλή εκεί πέρα. Ναι, ναι. Με ενημερώνουν ναι. Ότι τον περιμένουν στη γωνία. Ποιος? Να αεριστεί ο παδός και ναι. Να διακόψουν το παιχνίδι. Τότε να μην πάει ο παδός του Ηρακλή εκεί πέρα. Αυτό το λέω. Για τα ντερβίσια τα οποία θα πάνε. Άντε πάλι, ντερβίσια. Ναι. Ναι. Και θέλουν και δεν μπορεί να του σταματήσει γιατί υπάρχουν χιλιάδες Ηρακλειδείς. Χιλιάδες. Οι οποίοι μπορούν να πάνε. Κάνε 30 πάνε στο γήπεδο. Χιλιάδες γίνονται. Ενά αυτά τα παραμύθια λες που λες τον Τσίπρα ψεύτης. Το κυνηγάει λέει η ΕΠΑ τον Ηρακλή. Μεγαλύτερη διαιτησία από τον Ηρακλή. Διαιτησιάρα έχει ο Ηρακλής φέτος. Διαιτησιάρα έχει ο Ηρακλής φέτος. Πού αδικήθηκε ο Ηρακλής. Και θα πάει πέξει στο Παλαιοχώρι που έχει 500 άτομα. Και οι Ηρακλειδείς που είναι 50.000. Και όπου βγεις στον δρόμο, βγεις έξω, βλέπεις μια σημαία του Ηρακλή, δεν θα πάνε στο Παλαιοχώρι. Και τον κυνηγάνε τον καημένο τον Ηρακλή. Ρε, τα θες και τα λες αυτά. Τα θες, άντε πάνε σε άλλα θέματα. Τα θες και τα λες αυτά. Τον κυνηγάει η ΕΠΟ τον Ηρακλή. Ρε, σε αυτή την πόλη, άμα δεν κλάψουνε. Σε αυτή την πόλη, άμα δεν κλάψουν, δεν μπορούν αυτοί. Το ότι θέλουν να γίνει χωρίς κόσμο του Ηρακλή. Α μην γίνει, τι έγινε. Α πάτε σου λέει εσένα. Τίποτα δεν μου λέει. Τίποτα. Όχι, τίποτα δεν μου λέει. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί να τραπώ. Λίγο τσίπα και φίλο. Γιατί τσίπα και φίλο. Γιατί. Σιγά. Άντε, σιγά. Σιγά το λαό του Ηρακλή που δεν θα πάει στο Παλαιοχώρι. Σα πήγαιναν 100 άτομα, 150, 200, 300. Πόσα. Στο Καφτατζόγλιο πώς πάνε. Πώς πάνε. Πώς πάνε εσύ που δεν πας και δεν πάει. Εγώ δεν πνέω, όντως δεν πάω. Πάνε 600 άτομα, 500.
Πάει εκτός από τη θύρα. 1500 με 2000 άτομα σε κάθε πεταμένο. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Πάρα πολύ. Κατακλυσμός να μου. Όχι, σου λέω πόσο κατακλυσμός μεγάλος. Λαοθάλασσα. Δεν είμαι παραμυθάς. Τι είναι διαφορά μας. Δεν μου λέω κόκκινε. Κάτι έτσι. Θα σου το πω αλλιώς. Άμα δεν πας στο πανεπιστήμιο και στο Καφτατζόγλιο γύρω γύρω στον Κιανό Σταυρό, θα βρεις ένα κλειδί πουθενά αλλού. Παντού. Πού, σαν και αυτός που έλεγε ο Καράδαλης. Στη Σικιά Χαλκιδική σου περιπτεράς ήταν Ηρακλής. Σεβασμός στον κύριο Γιώργο Καράδαλη. Όσο σέβεσαι εσύ το Βουλώνη, θα σεβαστώ και εγώ τώρα αυτόν. Στη λίμνη της Καστοριάς αυτός που έχει νοικιάζει τα κανόα είναι Ηρακλής. Είπε κάτι κακό ο κύριος Καράδαλης. Όχι ρε. Στη Φλόρινα. Όχι ρε. Εξέδεσαι συνάδελφο. Γιατί εγώ εξέδεσαι. Βγήκε ποτέ ο κύριος Καράδαλης. Μην ακούτε Μετρόπολη και ακούτε άλλο ραδιόφωνο. Στη Φλόρινα ο περιπτεράς είναι Ηρακλής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Αγαπητέ Νίκο, σε είδα με μεγάλη μου χαρά να συγκινήσε που ο μικρούλης σου για πρώτη φορά στάθηκε στα πόδια του και περπάτησε. Αλλά είναι βήματα! Βήματα, ανθρωπέ μου, δεν το καταλαβαίνεις, είναι βήματα! Βήματα! Το ζεις! Ζεις το στην Nova! Εδώ θα δεις τελικές αναμετρήσεις! Μη χάσεις το ντέρμπι! Real Madrid της Παναθηναϊκός Superfoods στις 8 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι! Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi. Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια. Και εσείς κερδίζετε 51% στα κλιματιστικά Μόρις Inverter με Wi-Fi. 24.000 BTU από 999 μόνο 489 ευρώ. Και 18.000 BTU από 899 μόνο 440 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από Άνθη και Κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958 από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχη. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα.
Το Days του Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Έμαθες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά. Μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τον Κλειδαρά, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφώνη 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Φροντίζει για όλους εσάς, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά και κλειδαριές, θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, να πάτε εκεί. Αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα άλλου είδους με λουκέτα, κλειδαριά ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Είναι εκεί για να σας δώσει άμεσα, γρήγορα και οικονομικά τη λύση στο δικό σας πρόβλημα. Έχω πληροφορία. Πριν πάω στην πληροφορία, να πω ότι έχουμε τους διαγωνισμούς και πρέπει να δω τι γίνεται. Καλά, δες τι γίνεται. Λοιπόν, για την ομάδα σου έχω πληροφορία. Πες το. Επειδή στον Ηρακλή εκεί είναι κομμουνιστές, άκρο αριστεροί, οι οπαδοί. Και επειδή εκεί η ομάδα είναι του Χρυσού, κατάλαβες. Ναι. Υπάρχει και πολιτικό θέμα. Υπάρχει πολιτική αυτή. Δεν φταίει ο φίλος μου. Για να αφιόμαστε. Ναι. Κανένας γραμμένος δεν φταίει. Και να σου πω και τ' άλλο. Ο γραμμένος όρισε. Τι μπάτζετ έχει ο Ηρακλής, ξέρεις? Όχι. Είσαι Ηρακλής και δεν ξέρεις τι μπάτζετ έχει η ομάδα σου. Και τι, αυτό τι θα αλλάξει το άλλο. Το τριπλάσιο μπάτζετ έχει το παλιοχώρο. Οπότε ο καπιταλισμός του ποδοσφαίρου λέει ότι ο δυνατός που έχει τα λεφτά, αυτός πρέπει να γίνει και το χαρτί. Τέσσερα έφαγε στο Καφταζόγλιο. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Με διαιτησία 80-20 που σε κυνηγάει ο γραμμένος. Ποια διαιτησία? Τους αποβάλατε τους παίκτες και τέτοια. Έλα, ρε, πάρε βρέα. Βρέα, βγει από εδώ πέρα. Δηλαδή, τι βλωδί. Πιάνου παιχνίδι για να καταλάβω. Ποιο παιχνίδι. Είναι με απόφαση της ΕΠΟ το παιχνίδι να γίνει εκεί. Ενώ είναι κατάλληλο το γήπεδο. Τι είναι, γιατί είναι κατάλληλο? Και εσύ πας γιατί ακατάλληλο. Οι κομμουνιστές, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι αριστεροί. Δεν είναι αριστεροί. Και καλά, λέει ότι θέλει. Για τον Χρυσό τι λένε? Τι καμιά σχέση? Ο καθένας τις απόψεις. Πρέπει να παίξει στον κόσμο την αλήθεια. Του πιστεύω. Πες την αλήθεια στον κοσμάκι μια φορά. Μιλά εκεί σε αυτή την πόλη και κλαίτε. Τι παραπλά, πείτε την αλήθεια. Σου λέω, μήπως ο Θωμαίδης πριν τρεις μέρες μίλησε με τους δικαστές μείον τρεις. Τι οκ. Τι να σε πω τώρα, έχω εγώ τον καλύτερο ρόλο. Θα μείνουν οι μείον τρεις. Ναι, θα μείνουν οι μείον τρεις. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άρα έχω στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ποιος το λέει εσένα? Άμα κερδίσει. Με μείον πέντε από την ΑΕΚ, φίλε, πού θα χάσει η ΑΕΚ? Πού παίζει η ΑΕΚ? Με Παναθηναϊκό. Πάει ο Σαββίδης, θα πει τον Παναθηναϊκό, πάρε 500 πριν για να κερδίσει. Μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τι, φτωχός είναι, δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Δεν ξέρω. Φτωχός είναι. Α, με ξεμπάλανε. Με άνομο τρόπο. Πώς πού, τι? Με άνομο τρόπο. Θέλω άλλα 4. Ναι, με άνομο τρόπο. Για την πρεμιέρα. Αλφα μη 2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ναι. Και να πω ότι για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο παραγορεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε ξεκάθαρο, σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοί λόγοι. Ναι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο. Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογείται και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο voltera.gr, καλέστε 213-088-3000 και ξεπερδέψτε μια για πάντα με ηλεκτρικό ρεύμα, εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ.
Λοιπόν, λοιπόν. ΑΜΗ 2 κενό για την πρεμιέρα, ΑΜΗ 3 κενό για το Αρνί. Ναι. Και να διευκρινίσω για τους φίλους μου, τους ακρίδες, οι οποίοι ορμήξανε και καλά κάνετε και ορμάτε. Λοιπόν, ακούστε δύο πραγματάκια για να συνοηθούμε. Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ έκανε κάτι κίνηση τα νήματα. Λέω ότι η ΑΕΚ εποφελείται από την αφαίρεση βαθμών και μπορεί να σας πει ο Πάουξης και έχει κάθε δικαίωμα ή οποιοσδήποτε ότι επωφεληθήκατε από αυτήν την τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και πήρατε το πρωτάθλημα. Έμεσα ωφεληθήκατε, δεν είπα ότι το κυνηγήσατε εσείς. Δηλαδή όλοι εσείς οι οποίοι στέλνετε μηνύματα και βρίζετε και μας λέτε Γιουσουφάκια και υπαλλήλου του Σαβίδη και καλά κάνετε και πιστεύετε. Ε, βέβαια, με αυτά που λες, Γιουσουφάκι και υπαλλήλου του Σαβίδη. Εγώ λέω τα πάντα, φίλε. Εγώ λέω τα πάντα, μπράβο, μέσα και σένα. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Εντάξει. Παλικάριο, Γρηγόρη. Ρωτάω λοιπόν. Παλίκαρος. Θα χαρείτε, το πάρετε με τον ίδιο τρόπο. Για να καταλάβετε το νόημα, γιατί είναι πολύ απλά. Σου απαντάει εγώ που με έχεις. Όχι. Ναι. Τι είσαι? Σου απαντάω εγώ που με έχεις. Είσαι εξής. Ναι, γίνομαι εξής και σου απαντάω. Οι παοξίδες που το πήραν με goal of sight πέρσι με το μάτο που δεν απεβλήθη στο δεύτερο λεπτό, το χαρήκαν. Το χαρήκαν. Γιατί να μην τα χωράω κι εγώ. Θα τους ακούσω. Ναι, και α σου πει και το άλλο εξής. Ποιος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ όταν αφαιρέθηκαν οι βαθμοί από την ΑΕΚ και χάθηκε το παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός? Ποιος ήτανε? Ο Γκαγκάτσης ήτανε. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης. Βρά πανεπληγείτε, θα σας έλεγα, να είμαι εγώ έξις. Έχετε μούτρα και μιλάτε. Δεν έτσι, έτσι σας έλεγα. Να σου πω και το άλλο. Εσείς που είστε ντερεβίσιδες, δεν θέλατε να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με μείον 6 από τον Ολυμπιακό για τα επεισόδια που γίνανε με τον Πλατανιά? Μισό λεπτό. Δεν λέγατε να το πάρει στα καρδιά ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Δεν είχε όμως δύναμη στους δικαστές, στους εφέτες και σε αυτούς εκεί ο ΠΑΟΚ. Και επειδή δεν έχει ο ΠΑΟΚ δύναμη στους δικαστές, στους εφέτες και στη διαιτησία, πρέπει να κλάψουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, έτσι. Πρέπει να βγάλουμε τα μαντήλια εδώ πέρα και να πέσουμε μπαστρουλού μου όμορφη. Μ' αρέσει το χαρμάνι να πούμε. Α, εγώ με τεφορμέρε. Εγώ με τεφορμέρε ζάχαρο. Ναι. Ζάχαρο τε... Δεν σου πάει αυτό. Τα γάρι να πούμε. Δεν έκλεισε ρε άμπαλιακ από τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα όπως έκανε τότε ο Ολυμπιακός. Ό,τι να είναι είστε. Εγώ τους γλέτσε στο χόρτο και τους δύο. Έφαγε μείον τρεις δικαίως. Και φταίει η ΑΕΚ γι' αυτό. 9.70 εποφελείται η ΑΕΚ. Θα γραφτεί στην ιστορία. Με τον Ίβιτς πέρσι το ίδιο δεν έγινε. Θέλετε δικαιοσύνη ή όχι? Παίζετε καπ ή όχι? Στην Τούμπα με τη φωτοβολίδα πετύχα το Σάγαδε. Βγήκαμε και παίξαμε. Αν θέλετε σκοποβολία εκεί πάνω, εμείς τι φταίμε? Φταίνε πάντα οι άλλοι. Α, επίσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχετε χάσει το μυαλό σας τελείως. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ χθες της ΑΕΚ, τι θα λέγατε? Ορίστε μας. 878, ναι. Από αυτό το μικρόφωνο και από αυτή την εκπομπή, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, είπαμε ότι ο Ερίκε είναι offside. Εσύ βρε ραδιόφωνο στην Αθήνα που να στα λέει όπως είναι έτσι. Ακριβώς. Τώρα εσύ κλαις. Όχι, εγώ τα λέω όπως είναι. Τι λες όπως είναι? Πώς νιώθουν οι αεξίδες που οι Ολυμπιακοί εύχονται να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Τους νίξαν τόσες φορές, αλλά ο καημός και το τσούξιμο του Ολυμπιακού είναι ο ΠΑΟΚ. Καημένες. Γιατί αμαρτία ρε κόκκινε? Έστειλε παρέμβαση στο δικαστήριο η ΑΕΚ? Είδες κανένα στην ΑΕΚ να παίρνει θέση? Αντρίκιο πρωτάθλημα να ήταν εκκλησία η Τούμπα. Θυμάσαι πέρσι που ο ΠΑΟΚ έστειλε παρέμβαση με τον Πλατανιά να τον πάρει στο χαρτιά? Εγώ δεν είμαι δικηγόρος του ΠΑΟΚ. Άλλο σε λέει. Εγώ λέω ότι επωφελείται η ΑΕΚ. Άλλο σε λέει. Σου λέει και πέρσι ο ΠΑΟΚ ζητούσε να το πάρει στα χαρτιά. Δεν μπόρεσε όμως. Διέκοψε το μάτς με τον Παναθηναϊκό και το πήρε στα χαρτιά. Ωραία. Όλοι είναι τα γουρούνια, έχετε την ίδια μούρη. Όταν να πούμε αδικήστε, βγάζετε τον Καζαντζίδη. Όταν ευνοείστε, στραβώνετε το στόμα. Έχω εξουσία, ρε. Έτσι θέλω να τα πάρω. Με αιτησία, ρε. Παιδιά, απέναντι σε την περιοχή, ρε. Δεν τα λέτε? Αν θέλουν 30.000 παοξίδες να πάνε Καφταζόγλιο για να μην Ηρακλή Πάοκ να σου πούνε και σου πούνε να γίνει σε άλλο γήπεδο, θα το δεχτείς, Γρηγόρη? Πες μου ένα γήπεδο το οποίο χωράει παραπάνω από 30.000 και μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και των δύο ομάδων. Και δεύτερον, πες μου τι σχέση έχει αυτό με το αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει το παιχνίδι της Κυριακής. Σιγά, γιατί να μην πληρεί? Τα άλλα μάτς πώς πληρούν? Γιατί δεν χωράει ο κόσμος. Ποιος κόσμος είναι ο Ηρακλής? Γιατί η μοναδική ομάδα που έχει κόσμο είναι ο Ηρακλής στην κατηγορία. Τι έχει ο κόσμος Ηρακλής? Η μοναδική ομάδα που έχει κόσμο. Έχει κόσμο Ηρακλής. Ναι. Ένα που δεν θα πάτε εκεί πέρα. Γιατί δεν θα πάτε? Φίλε, υπάρχει παρέμβαση. Τώρα εσύ εξυπηρετείς κάποιο σκοπό. Παίρνεις μια απάντηση. Εγώ λέω λοιπόν ότι η ομάδα του Παλαιοχωρίου έχει περισσότερα λεφτά. Η ομάδα του Παλαιοχωρίου έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Υπάρχει και το θέμα με τον ελληνικό χρυσό, όπου υπάρχει πολιτικό θέμα. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ? Όχι. Από τον Ολυμπιακό? Όχι.
Είναι πολύ άξια υποψήφια πρωταθλήτρια. Ναι, έχει το Μελισανίδη, δεν έχει τον Ολλανδό. Είναι πολύ άξια υποψήφια πρωταθλήτρια. Μη φωνάει, αγωνιστικά. Σου απαντάω. Είναι. Σε ξεφτέλησε ένα που λε ότι θα κατάω. Ναι, έχει το Μελισανίδη, όχι τον Ολλανδό. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δεν έχει τον Ολλανδό πρόεδρο, έχει το Μελισανίδη. Η ΑΕΚ δεν μια διαφορά να πούμε. Ναι. Παιδιά, να ακούτε και να καταλαβαίνετε. Έχει μια διαφορά. Ξέρω ότι η ΑΕΚ δεν πήγε κανέναν στα δικαστήρια. Εποφελείται έμεσα όμω. Άλλο να του πει ρε κόκκινε. Καλά τα λε. Θα πείτε να ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που σας δίνει το πρωτάθλημα. Αν το πάρετε. Θα πείτε ευχαριστώ. Γιατί ευχαριστώ, αυτό είναι δικό σου ερώτημα. Δεν είναι εγώ. Δικό μου το ερώτημα. Αν πούνε στον Ολυμπιακό, στον Καράπαπα και στον Πέτρο τον Σάββα Θεοδωρίδη, συγχωρέθηκε ο Πέτρος. Το Σάββα Θεοδωρίδη, σαρδάμε έκανα. Σε νεκρό. Το Σάββα Θεοδωρίδη και τον Καράπαπα που αυτούς στόχευε ο Αλβανός οπαδός του ΠΑΟΚ. Αυτούς στόχευε. Αυτούς στόχευε. Και χθες υπόθηκαν και διάφορα. Θα πείτε να ευχαριστώ λοιπόν. Χθες υπόθηκαν και διάφορα. Βγαίνει ένας Αργιανός και λέει: μα ο Αλβανός λέει να βαρέσει. Δεν μπορούσε να ήταν, λέει, Έλληνας. Χρυσαυγίτης Αργιανός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άκου πρόβλημα τώρα που βρήκε. Άκου πρόβλημα έχει που βρήκε. Μπερδέξει μέσα ναι. Από τα κοινωνικά. Άκου να δεις. Βέβαια, κοινωνικά υπάρχουν. Σύγχυση πλήρη. Βέβαια, σύγχυση πλήρη. Πλήρη σύγχυση. Το μυαλό σου έχει σύγχυση πλήρη. Κόκκινες εκτιμώ πάρα πολύ γιατί σ' ακούω χρόνια. Απλά όταν λέμε κάτι από το μικρόφωνο θα πρέπει να το σκεφτόμαστε πρώτα. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με τη μορία του ΠΑΟΚ. Όπως πέρσι λέγατε καλά, έκανε και πήρε το κύπελλο, όπως το πήρε, έτσι θα πούμε και εμείς. Φίλε μου, εγώ είχα λέγαμε. Ότι το ΠΑΟΚ, μπορώ, θα το ότι πάρω. Ότι ο ΠΑΟΚ ναι. Το πήρε με goal offside. Τι το πήρε? Ότι το πήρε με goal offside. Του χαρίζει την κάρτα στο μάτος, την κόκκινη στο δεύτερο λεπτό. Δεν το είπαμε. Δεν το λες. Ναι, τι. Τα είπαμε. Τότε, μαγιά ο ΠΑΟΚ. Ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Μαγιά, ρε, όπως μπορεί ο καθένας. Εσύ το είπες αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι. Εγώ είπα μαγιά ο Πάκου, μην εγώ δεν χαίρομαι. Άκου εδώ κόκκινο. Έχω τη γνώμη μου και τη λέω ξεκάθαρα. Έχεις τη γνώμη μου. Όποιος θέλει διαφωνεί, όποιος θέλει συμφωνεί. Εσύ έχεις τη γνώμη όπως βολεύει το σύστημα. Ποιο σύστημα βολεύει, φίλε. Εγώ λοιπόν. Σε κανένα δεν άρεσε ρωτήσει. Εγώ λοιπόν πέρσι. Εγώ λοιπόν πέρσι είπα. Πέρσι είπα. Ότι μαγιά του Πάκου που πήρε το κύπελο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ισχυρός είναι ο Σαβίδης. Πάμε πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν. Το Καζατζίδι που παίζει ο Μπούζας, εγώ δεν τον παίξω. Και τον Πιθικότσι. Εγώ τι κάνω, τον Καζατζίδι. Εσύ τώρα κάνεις λαϊκισμό, τώρα ποιο λαϊκισμό, ρε. Ναι, εντάξει. Η ΑΕΚ, αν το πάρει, δηλαδή θα το πάρει στα χαρτιά. Λοιπόν, δεν ασχολείται καθόλου θα το πάρει. Με αυτή την απόθεση, ενώ μπορούσε άνετα να πάει στα δικαστήρια υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Όπως είχε κάνει ο καθαρός ΠΑΟΚ πέρσι την υπόθεση Πρωτανιά που ζητούσε μείον 6 για να πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ναι, ζητούσε. Ποτέ η ΑΕΚ δεν θα γίνει σαν το γάβρο του Νότου και του Βορρά. Όσο και αν το θέλετε, ή έτσι σας βολεύει να το λέτε. Το ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που χάνει στημένος υπέρ του πρωτάθλημα. Με έπο δική του κυβέρνηση παραρτήματα. 10 φιλικά όλη τη χρονιά και γκολ offside 10 μέτρα. Καλά ρε. Τη διατησία που είχε η ΑΕΚ φέτος είναι θα πέσει φωτιά να σας κάψει. Μιλάτε εσείς για διατησία. Όταν λέγω ότι κάνουμε κουμάντο και είναι όλοι δικοί μας, έπρεπε να κερδίσετε σαν ΠΑΟΚ ένα μάτς στην Τρίπολη που πήρατε πέναλτι στο 96 που σχεδόν ήταν. Που σχεδόν ήταν. Δεν ήταν φίλε πέναλτι. Και χάσετε όσο την δεν μιλά σε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Μπερδεύεσαι. Ποιος θέλει η ΑΕΚ και όταν λέγατε ότι κατάφερε ο Σαββίδης να μπει στο μάτι της Αθήνας και πόσα άλλα δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Όταν προσεύχεται για την βροχή, πρέπει να είσαι έτοιμος για τη λάσπη. Αποκτήσετε πάλι την αγαπημένη σας συνήθεια, την κλάψα. Ισχύει αυτό. Επίσης, για να το πάρουμε το πρωτάθλημα στα χαρτιά, πρέπει πρώτα να μας κερδίσουν την Κυριακή. Αλλά ο Πάοκ είναι σαν έφηβο κοριτσάκι, νομίζει ότι όλοι με αυτό να ασχολούνται και τον πολεμάνε. Μόνοι σας βγάζει τα μάτια σας και μετά φταίνει ο οφθαλμίατρος. Τα διαβάζω όλα σας τα μηνύματα. Μηνύματα και για το παλικάρι που έριξε το ρολό, λέει. Πες μου τώρα αυτόν τον φελό που έριξε το ρολό, τι πρέπει να τον κάνει ο Πάοκ. Τι θα τον κάνει. Τι θα τον κάνει. Τον πάει στα τύρανα εξορία, τι θα τον κάνει. Τίποτα δεν θα τον κάνει. Αυτός δεν πήγε να χτυπήσει τον Καρθία με το ρολό. Στον Καράπαπα τον πέταξε. Ο Καράπαπας όμως με τον Θεοδωρίδη μπήκαν να προκαλέσουν. Και αυτό το παιδάκι, αν ακούει, να μην έχει. Πώς το λένε αυτό, ότι αυτός κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν συνεχιζόταν το παιχνίδι, θα είχε και άλλες προκλήσεις ο Ολυμπιακός. Όλο και κάποιο κοτρόνι θα έπεφτε. Να μην δηλαδή νιώθει αυτό το παιδί που πέταξε το ρολό ότι α, εγώ φταίω. Και τον πιάσει κανένα ψυχολογικό. Όχι. Έπεσες στην παγίδα του Ολυμπιακού. Και ωφελείται η ΑΕΚ. Αυτό λοιπόν η συμμαχία η άτυπη Ολυμπιακού ΑΕΚ που λέει εδώ ο Κόκκινος είναι αλήθεια. Είναι σωστή. Απλά περιμένουμε από την ΑΕΚ ο Κόκκινος από τους ΑΕΞΙΔΕΣ να πει αν γουστάρουν αυτό το πρωτάθλημα έτσι όπως θα το πάρουν, αν το πάρουν. Και αν εγώ το άλλο το ερώτημα λέω, αν θα πούν ένα ευχαριστώ τον κύριο Καράμπαμπα και πείτε να ευχαριστώ τον κύριο Καράμπαμπα. Αυτός ξεκίνησε
όλο το σκηνικό για να πέσει στο χαρτί. Κάτσε να γελάσω. Να γελάσει τέλειο. Το κείμενο αυτό είναι του κυρίου Τσακίρη, δημοσιογράφου του ΣΑΕΚ. Τσακίρη. Όχι σαν εσένα κόκκινε που είσαι ένα τίποτα και ζει από τι γνώσει και το παρουσιαστικό του Ραπτόπουλου στην εκπομπή. Μπράβο, ωραίο ο Τσακίρη. Θα ήθελα πολύ να βρίσω, αλλά δεν το κάνω ο... σεβασμό σε ένα πακίσαρκο και ηλικιωμένο άνθρωπο που στηρίζει τον αξιοσέβαστο Ηρακλή. Πακίσαρκο, λε, αν συνεχίσει την άθλια προπαγάνδα σου για την ΑΕΚ που είναι ομάδα φέτο και παλεύει κάθε μέρα με όλου του εχθρού, θα σε θεωρήσω εντεταλμένο του ΠΑΟΚ. Παρχίσα αρκετό φαλεκόκκινε. Πάρε πίσω αυτό που είπε για τη διαιτησία, διότι ψεύδεσαι. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευνοϊκότερη συμπεριφορά από τη διαιτησία φέτο, όπω διατυπώνουν λοιπόν, όλοι όσοι γνωρίζουν μπάλα άσχετε. Ραφαήλ Γαβριλίδη. Ζήσε στον κόσμο σου. Παχύσαρκο, είναι... λέει. Χάρη μου, και τι. Είσαι. Και τι να κάνει, δεν το είπε. Άκου, παχύσαρκο. Γρηγόρη, δίπλα στο παγαλιοχώρι είναι ο μοναστικό οίκο υπεραγία Θεοτόκου, η χαρά των θλιβωμένων. Μπορείτε να αράξετε εκεί και να δείτε τον αγώνα μια χαρά. Κεράζω και λουκούμι. Ωραίο, Τρεσάκι. Τα διαβάζω όλα. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλημέρα από σύντομο φίλο ράπ στην Κύπρο. Καλά, εγώ την Κύπρο τη βρίζω. Και εσεί έχετε σύντομο φίλο ράπ. Ανομαλίστε, ρε. Για λε τι λέει. Όταν ένας προπονητής σου συστήνεται σαν ένας δίκαιος που λέει όποιος έρχεται προπόνηση θα παίζει αγώνες και την ημέρα του αγώνα τρεις προπόνηση σε λέει είσαι εκτός αποστολής και ο άλλος που έκανε μια προπόνηση είναι βασικός, τι του λες μετά του προπονητή? Το δέρνεις. Εγώ τον έδιρα. Τον έδιρα, ναι. Καλημέρα, τι λες να γίνει με τον ΠΑΟΚ, ρε κόκκινε. Πολύ κρίμα τώρα η υπόθεση που θα πάει στην ΕΠΟ με την έφεση. Ό,τι να γίνει θα γίνει, θα το μάθω. Στην ΕΠΟ είναι η έφεση. Γραμμένος εις την ΕΠΟ. Καλησπέρα από την κατακίτρινη Δράμα. 20.000 όλοι Super League. 15.000 στο Κλεάνθης Βικελίδης αρχόμαστε. Κόκκινε. Ρε εσύ Δημήτρη, όποιος θέλει μηνύματα, μην δεν σημαίνει ότι πρέπει, πρέπει τα διαβάζεις να τα διαβάσω όλα. Μπράβο, φτάνει. Γίνεται φιλτράρισμα και τα διαβάζω. Το φιλτράρισμα, ναι, φτάνει. Ραπ, θα πούμε ένα ευχαριστώ στο Βλάκα Παοξή που πέταξε στο χαρτάκι. Καλά να πάθουν όλοι οι Βλάκες. Α, ένα ευχαριστώ στο Βλάκα τον Παοξή που πέταξε στο χαρτάκι. Θα πούνε οι αεξίδες. Μάλιστα. Το 2008 της πήρα πρωτάθλημα, το 2018 της το επιστρέφω. Όπα. Για να πει ευχαριστώ στον Γαύρο, η ΑΕΚ, σημαίνει ότι ο Γαύρος ενήργησε κατόπιν εντολής της. Παίζει τέτοιο πράγμα, τι είναι αυτά που λέτε. Ρε εσύ, 120. Το έμεσο σου λέει. Δηλαδή, το έμεσο σου λέμε. Υπάρχει άμεσα και έμεσα εποφελούμενο. Αυτό, μπράβο. Τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Μη φορτώνεις, μη. Τελείωσε. Δεν κερδίζεις δηλαδή από αυτή την ιστορία εσύ. Τι θες να λέμε, ψέματα. Ο πρόεδρος των αστυνομικών αεροδρομίου, ναι, ο φίλος μας, ρωτάει, λέει, τα 44 εκατομμύρια από τη ΣΕΚΑΠ είναι καλύτερα από το μείον 3. Τι καλύτερο. Να πούμε ότι χθες, ναι, μία ώρα αφού το ανακοινώθηκε το μείον 3 του ΠΑΟΚ, ναι, ανακοινώθηκε και τα ασφαλιστικά μέτρα της ΣΕΚΑΠ για τα 44 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, ναι, του πρόστιμου. Ναι, αλλά ο Σαββίδης δεν έφταιγε εκεί. Άλλοι κάναν τη δουλειά. Δεν είπε κανείς τα δύο. Ναι. Λέμε την είδηση. Ναι. Δεν είπαμε, δεν ήταν τυχαίο. Ενημερώνουμε γιατί ήταν ένα θέμα σοβαρό, κοινωνικό και απασχολούσε πολλές οικογένειες Ξάνθης. Απλό είναι. Ρε τα γαρόβλα, με χίλιους τραυματισμούς. Πώς θα πες? Τα γαρόβλα. Τα γαρόβλα. Με χίλιους τραυματισμούς σε τρεις διοργανώσεις, με ματσάρι, με ανατροπές, με 26 μάτσα ή το ποιος ταξίζει το ρεκότε, την ΚΑΕΚ. Παιδιά, δεν είπε κανείς ότι δεν ταξίζει. Α, τα γυρνάς τώρα, ε. Όχι. Εγώ δεν τα γυρνάς τώρα, Μπούλη, ε. Εσύ έλεγες ότι η ΑΕΚ θα κλατάρει. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, ρε. Δεν το περίμενα ότι αυτή η ΑΕΚ. Εγώ είπα ότι η ΑΕΚ αδίκως δεν προκρίθηκε και με τη Δυναμό Κιέβου. Και χθες στο Λαϊκό Δικαστήριο μου είπε ένας παοξής εκεί που έχει το μεσηδικό στην Παπάφη ένα πολύ ωραίο. Εγώ λέει δεν με πείραξε που χάσαμε, λέει εκεί πέρα. Εγώ με πείραξε, λέει, που χάσαμε σαν φλόρι. Δηλαδή όλος ο ΠΑΟΚ ήταν μια φλωριά. Πέρα από την αγωνιστική κατάσταση κτλ. Δεν έβγαλε πάθος, λέει ο ΠΑΟΚ. Και στο τέλος λέει, βλέπω και το λογοθετήδη εκεί να παίζει, να το ρίχνει σαν σκατό ο Μπέρτος κάτω. Κάτσε να πούμε την πάντα λοιπά σήμερα. Άστο να πάει στο τέλος. Για τέτοιο. Τι είσαι, πώς, τι. Κάτσε την πάντα σήμερα. Μιλάει κύριε Γρηγόρη, βρίζοντας πάλι την Αθήνα. Μην τους χαϊδεύεις τα αυτιά λέγοντας τους αυτό που θέλουν. Ή νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν και μην πηγαίνετε πάλι πίσω με αυτήν την νοοτροπία όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι εναντίον αυτής της νοοτροπίας εδώ και χρόνια. Συμφωνώ με το διπλανό μου, είναι το μοναδικό πράγμα. Φτάνει με τον Καζατζίδη. Και όπως είδες την ημέρα που μιλάω γι' αυτό. Την ίδια μέρα λέω ότι με απόφαση της ΕΠΟ το Άρης Παλαιοχωρίου Ηρακλής, που δεν κυνηγάει κανείς τον Ηρακλή, θα γίνει στο ακατάλληλο γήπεδο του Παλαιοχωρίου. Γιατί και ο πρόεδρος του Άρη βγήκε εδώ και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιος το είπε? Ο φίλος σου. Ποιος το είπε? Με τον Μπορσαϊκό. Είπε ότι με κυνηγάνε και δεν θέλουν να ανέβουμε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι είπε. Αφού έχει Άρη τη διαιτησία, πώς τον κυνηγάνε? Έτσι είπε, ρε φίλε. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Πώς γίνεται δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, κυνηγάει ο ΠΑΟ τον Άρη.
Μάλιστα. Έτσι είπε, ρε φίλε. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας. Λέει ψέματα. Ναι, ψέματα. Ναι. Okay. Για ποιο λόγο να γιατί πω ευχαριστώ, ξέρεις, ενώ παίρνω... Ξέρεις γιατί το είπε. Γιατί έμαθε και του είπανε ότι δείτε και καλά ότι ο Όφη πήρε λεφτά από τον ΠΑΟΚ, έτσι του είπανε. Για να κάνει μεταγραφές. Τον βγω και αυτούς. Έτσι κυκλοφορούν στα καφενεία τους. Ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε λεφτά στον Όφη για να κάνει μεταγραφές. Για να μην ανέβει ο Άρης. Έτσι λέει στο Χαριλάου. Άμα βγάλει Αριανούς, αν βγουν, κάτσε θα σε πούνε αυτό το πράγμα. Κάτσε την άκρη. Εσύ λέει στα καφενεία τους. Σήμερα είσαι περιττός. Γρηγόρη, πες στους αεξίδες ότι και το 2008 δεν εμπλεκόταν στην υπόθεση Βάλνερ, αλλά πάλι γκρινιάζανε. Οπότε σταματήσουν από την καραμέλα. Ότι δεν ήταν οι άλλοι. Θα μας κάνουν να λέμε να το πάρει ο Ολυμπιακός με την αστέρηξη που ζουν. Και αυτό που λες εσύ λάθος είναι, ενώ ξεκινά σωστά. Όντως, ο Ολυμπιακός κυνήγησε μια υπόθεση που αφορούσε τον Απόλλων Πόντου. Τον Απόλλων Καλαμαριάς τότε. Εντάξει. Πότε? Το 2008. Ποιος κινδύνευε να πέσει τότε κατηγορία? Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εσύ πες ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ τότε. Επειδή τιμωρήθηκε ο Απόλλων στα χαρτιά, σώθηκε ο ΠΑΟΚ. Ποιος ευνοήθηκε, ρε? Σώθηκε ο ΠΑΟΚ επειδή έπεσε ο Απόλλων. Αυτό πες το. Δεν έπεσε ο Απόλλων. Ναι. Ποιος θα πέφτει? Πού τερμάτισε ο ΠΑΟΚ τότε? Δεν ξέρω. Τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη. Τέσσερις. Δηλαδή, αν δεν έπεφτε ο Απόλλων, θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. 5 στα 5 έχει ο ΠΑΟΚ. Ρε, εσύ θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Άκου εμένα, ρε. Ο ΠΑΟΚ είχε 5 στα 5 ήττες. Και τραβάνε το Σταυρίδι εδώ, το φίλο μου που έγινε και φίλο μου μετά. Ναι. 80-20 πέρ του ΠΑΟΚ, διαιτησία ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, περίμενε, ρε κόκκινε. Ρίχνει την καλαμαριά και παίρνει και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ποιος βολεύτηκε? Δεν βολεύτηκε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός? Ποιος βολεύτηκε, ρε? Τι με κοιτάς, ποιος βολεύτηκε? Μπορώ να διαβάσω. Τι θα διαβάσει στο Facebook? Ναι, όντως μεγάλη διαιτησία λέει υπέρ της ΑΕΚ φέτος. Ένα πέναλτι την τέταρτη αγωνιστική και ένα offside του Βρένια στο 4-0 με την Ξάνθη. Παιδιά, μην μου λέτε για το μάτι με την Ξάνθη. Να ξέρετε τι ακούτε. Εγώ δεν θεωρώ την ΑΕΚ ευνοημένη στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Δεν δίνει δύο πέναλτι και επειδή τα κάνει σαν τα μούτρα το διαιτητής, μετράει δύο goal offside ο επόπτης. Η Ξάνθη θα έχανε. Δεν το μετράω αυτό. Κερδίσατε στη Λαμία με ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ποτέ. Δηλαδή τι, πρέπει να το βαφτίσω πέναλτι? Και υπήρχαν και άλλα στηρίγματα, μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα, που θα δείτε ότι η ΑΕΚ ευνοείται. Από κακούς διαιτητές, οκ. Okay. Από καλούς διαιτητές για την ΑΕΚ, πάλι οκ. Okay, ό,τι θέλετε πείτε. Κόκκινε, δεν υπάρχει συμμαχία Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει τους βαθμούς για να πάρει δεύτερη θέση και να βγει Champions League. Και εκατομμύρια. Για καμιά ΑΕΚ δεν το έκανε ο Ολυμπιακός, παρά μόνο για την πάρ του. Όσο για διαιτησία, ο ΠΑΟΚ καθαρά η πιο ευνοημένη ομάδα φέτος, με παρατήματα, πέναλτι, offside και 8 λεπτά καθυστερήσεις. Αν τα είχε όλα αυτά και χάνει το πρωτάθλημα, βγες εσύ, απέδειξε τα και πες τους βλάκες κατά μου. Και πες τους βλάκες κατά μου. Είναι. Όχι, αν εσύ μπορεί να τα αποδείξει αυτά που λες, πες τους βλάκες κατά μου. Και ένα άλλο ερώτημα πρέπει να κάνεις στους παοξίδες. Αν χάσεις αυτό το πρωτάθλημα, νιώθεις βλάκας, χωριάτης, αδικημένος, τι από όλα αυτά? Καλό ερώτημα για την άλλη μερμήτα. Πώς νιώθει ο παοξής? Αδικημένος, βλάκας, χωριάτης. Κυνηγάει ο ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Έχετε δει ποτέ λιοντάρι να κυνηγάει ποντίκια αλλά τα γάρια? Άντε στις τρύπες σας, για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο εδώ. Για πες στους φίλους, πόσα μηνύματα είχα εδώ πέρα όταν χάσαμε το Μακεδονικό? Τι, όταν χάσατε? Πόσα μηνύματα ήρθανε? Πες στον κόσμο, πόσα μηνύματα. Όταν μπήκα στο στούντιο και Μακεδονική ήταν, στέλνω. Μακεδονική ήταν. Μακεδονική ήταν. Καλησπέρα, αλλά παιδιά, το παλαιοχώρι δεν θα δώσει εισιτήρια στον Ηρακλή. Θα πάνε μόνοι οι παλαιοχωρίτες και το γήπεδο αυτόματα γίνεται και κατάλληλο. Δικαίωμά τους να δίνουν εισιτήρια ή όχι. Έχω άδικο, Γρηγόρη? Εφόσον το γήπεδο είναι κατάλληλο, έχεις δίκιο. Εγώ λέω ότι δεν είναι κατάλληλο. Γιατί δεν είναι κατάλληλο, Γρηγόρη? Δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Σειρματόπλεγμα έχει το γήπεδο. Και λοιπόν, εάν πιστεύεις σε εθνική κατηγορία, μπορεί να υπάρχει γήπεδο με σειρματόπλεγμα. Γιατί το λες τώρα, γιατί το λες εδώ και καιρό? Δεν είχα πάει να παίξω στο παλαιοχώρι. Δεν είχες πάει? Δεν το γνώριζα. Γιατί, αυτή είναι η δημοσιογραφία? Δεν το γνώριζα. Τώρα λες ότι είναι ακατάλληλο. Όχι, έχω την ευθυξία να πω ότι γνωρίζω κάτι ή δεν το γνωρίζω. Έχει την ευθυξία να πεις κάτι και να παίξει λίγο Ηρακλή, γιατί το 20άρικο πήρες εκεί στο Focus και σε θέλω να σε ρίξουν ένα σουλτάρ με ρεμέτ που παίζει όλο πάνω. Στο Focus. Δεν πήρες το 20άρικο εκεί να ενισχύσεις. Δεν πρόκειται να κάνει. Τον Τζαγκαρίδη, τον τραγουδιστή, δεν πειράζει. Ό,τι και να κάνει, όσο και να χτυπιέσαι, δεν θα μάθει ποτέ αν έκανα ή αν δεν έκανα κάτι. Καλά, ξέρω ότι δεν έκανε. Λέγε ό,τι γουστάρει. Πήγε, ρε. Ελεύθερο. Δεν πήγα. Τελείωσε. Τελείωσε. Εντάξει. Ούτε πρόκειται να μάθει. Τελείωσε. Θα σκάσει. Τι να σκάσει. Τι να σκάσει. Τώρα παίζει τώρα παλιοχώρι να κλείσει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για σένα. Ναι, παίζει παλιοχώρι να κλείσει. Μην μπορεί να μάθει τι έγινε. Το παλιοχώρι να κλείσει. Από το να μην μπορεί. Και πρόσεξε. Μην τους κολλάς πολύ, γιατί είναι τον ελληνικό χρυσό. Όπως επίσης. Μην στείλουν καμιά
Κάνα γορίλα πάλι. Όπως επίσης λέω λοιπόν σε όλα τα αλάνια που μπορεί να πάνε στο παλαιοχώρι να δουν το παιχνίδι. Αλάνια. Σε όλα τα αλάνια τα ηρακλάκια. Είναι ο χρυσός, να ξέρεις. Λοιπόν, σε όλα τα αλάνια τα ηρακλάκια. Γιατί υπάρχουν και πολλές χιλιάδες στη Χαλκιδική. Χιλιάδες ηρακλειδείς. Βεβαίως. Και ο περιπτεράς που έλεγε ο Καράδολη στη Φούρκα. Ακούγεσαι. Λοιπόν, αυτός που είχε το μίνι μάρκετ στα Μουζανιά. Ρε το κόκκινο, ρε. Το νου σας. Γιατί υπάρχει δεδικασμένο με ένα βρωμόχαρτο που την πληρώνει ο ΠΑΟ. Αχ, τον καημένο. Και μας περιμένουν στη γωνία. Αχ, τους καημένους. Μας περιμένουν στη γωνία να μας φάνε ζωντανούς. Το νου σας. Αν και εφόσον πάει κάποιος, ούτε πορδί προς το γήπεδο. Θα πας κόκκινες ή? Έχω κάθε δικαίωμα να πάνω. Να πάνω? Ναι. Και να κάτω. Εγώ λέω κάθε δικαίωμα για κάτω. Και να κάτω. Ρε τον κόκκινο. Έχω κάθε δικαίωμα να πάνω. Θα πάνεις κόκκινα. Πανίβλα Καφαλακρέ. Το 2008 ο ΠΑΟΚ είχε 35 βαθμούς και ο Απόλλων 22. Ναι. Τι έχεις να το απαντήσεις? Ναι. 13 βαθμούς διαφορά. 13 βαθμούς ναι. Διαφορά. Πες ένα ευχαριστώ τον Σταυρίδη τότε και τον Γκαγκάτση. Απάντησε τον. Ναι, τον απαντάω. 13 βαθμούς. Άμα δεν ήταν ο Γκαγκάτσης θα έπεφτες κατηγορία. Για αυτό σου λέω μόνο. Αυτό σου λέω εγώ μάστορα να πούμε. Ναι. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την all4home.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. all4home.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. all4home.com.gr. Άκου να δεις. Ο Ιταλός ξέρει από μακαρόνια. Ο Γάλλος ξέρει από μπομφιλέ. Και ο Γερμανός ξέρει από τσίπουρο. Αυτό που ακούς. Ενωμένη Ευρώπη δεν ήθελες. Ορίστε. Ενώθηκε η Γερμανία με το Ρεόκαστρο. Γιατί στο Ρεόκαστρο υπάρχει ένας Γερμανός αλλιώτικος από τους άλλους. Που θα σου έχει στο τραπέζι τα καλύτερα θαλασσινά, τα ψάρια σου τα φρέσκα, την τζιπούρα σου, το φαγκρί, το φαμπές, το φαμόφ, τα πάντα. Τα πιο αγνά υλικά και στις καλύτερες τιμές. Τσιπουράδικο Γερμανός. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κλειστά. Ορίστε κύριε. Ναι, μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance, η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο ηθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Άφηξη Σαραβένα Θεσσαλονίκη. Το 2017 ανεβήκαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα γιορτάζουμε ένα χρόνο λειτουργίας. Γι' αυτό έχουμε για σας μεγάλες προσφορές. Και επιπλέον κάθε μέρα για όλο το Μάρτιο ένας τυχερός κερδίζει δώρο επιταγή Ραβένα αξίας 500 ευρώ. Στο κατάστημα Ραβένα στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής. Καθώς και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμερες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα. Στις γνωστές τιμές Ραβένα. Νούμερο 1. Και συνεχίζουμε. Final Sale.
έως 70%. Experience the Prince Oliver Trent. Στη Θεσσαλονίκη, Προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have Prince Oliver. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για σλιμ. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Γυναίκα. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί μακριά της. Στα καταστήματα Φορών τη φροντίζουμε καθημερινά και το αποδεικνύουμε με σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της γυναίκας 8 Μαρτίου. Δύο τυχερές θα κερδίσουν από μια θεραπεία δερμοανάπλασης στο κέντρο αισθητικής νύχι-νύχι. Πώς? Απλά κάντε like στη σελίδα 4ALL Stores και comment κάτω από τον διαγωνισμό τι αγαπάς περισσότερο στα καταστήματα 4ALL. Σε εμάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα και νύ. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λίγο ένταση στα ακουστικά μου, σε παρακαλώ. Λίγο ένταση, δώσε. Δώσε. Παρακαλώ μου. Δώσε λίγο ένταση στα ακουστικά μου, παρακαλώ. Βουλωστό, γιατί θα φας και ξύλο. Α, σύρε, παρακαλώ μου. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, που θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει και ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών, όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε στο www.listopartu.gr, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Αλφα μη 3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ένα μήνυμα θέλω στο αλφα μη 2 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για να κλείσουμε τις 10 διπλές προσκλήσεις για την εκπληκτική ταινία του Bruce Willis. Death Wish αύριο 7:15 στον 7:30 στο Οντεόν, εδώ πέρα, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Πριν πάμε στον κόσμο ο οποίος έχει κατακλείσει γραμμές και καλά κάνει, να πω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιά της Μπαλοδήμος, η οποία επανέρχεται και θα το κάνει πάντα όπως το κάνει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, με απίστευτες και μοναδικές προσφορές. Πάτε τώρα ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το Αλφακτέο, ή τηλεφωνήστε στο 2310-596-596. Αποκτήσετε τώρα το Hyundai i20 των ονείρων σας με απίστευτες εκτόσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τα 1600 ευρώ. Ανάλογα δηλαδή με το τι θέλετε να είναι εξοπλισμένο, είναι και η έκπτωση. Οι τιμές που θα ακούσετε δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Γι' αυτό τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596. Πάμε στο κόμμο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Τέλος με τα μηνύματα για την ταινία. Άντε ρε, κουραμπιέρις μας τα έκανες ρε κόκκινε. Τέλεια είναι μετά. Έλα ρε φίλε, λέγε. Ναι. Θέλω να εστιάσω σε κάτι, να απαντήσω κιόλα την ερώτηση που έκανε στην αρχή Κώστα για το αν είμαι στεναχωρημένος που δεν έχω το πρωτάθλημα φέτος κτλ. Όχι, νιώθεις χωριάτης, στεναχωρεμένος, αδικημένος, πώς. Θα σου πω, εγώ θέλω να πω ότι έχω κουραστεί εγώ να ασχολούμαι με τα εξαγωνιστικά, γιατί είμαι 30 χρονών και έχω δει αρκετό πάρκο ζωή μου, όχι πολύ αλλά αρκετό.
Και θέλω λίγο να εστιάσω το γεγονός ότι το πρωτάθλημα δεν θα το χάσουμε, αν το χάσουμε, ούτε από το γεγονός που πουλήσαμε το Jimmy Rot τώρα τα Χριστούγεννα, ούτε επειδή ο Μαουρίσιο ήταν απαράδεκτο στο τελευταίο match, ούτε επειδή πετάχτηκε χαρτά και χάσαμε 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα το χάσουμε, γιατί κάναμε λάθος επιλογή προπονητή στην αρχή της σεζόν και θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα ήδη 10 με 15 βαθμούς πάνω από αυτό που έχουμε τώρα. Αυτό. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μην βαράς τα πλήκτρα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, είπατε και οι δύο ότι ΑΚ έχει πάρει τα σπόρια σε σχέση με τον ΠΑΟΚ από τη Διαδυσία. Ναι, τα σπόρια. Είπαμε ότι η ΑΕΚ είχε καλύτερη διαιτησία από τον ΠΑΟΚ φέτος. Ωραία, ωραία. Θυμάστε το παιχνίδι του πρώτου γύρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Ναι, ναι. Η φάση στο 8 λεπτό, η αποβολή του Αραούχο. Τι ναι. Θυμάστε πως έγινε. Βεβαίως. Και είναι δίκαιη αποβολή. Εσύ θεωρείς την ομάδα σου άλλος αδικημένη. Ναι, άλλο... είναι δίκαιη. Ναι. Ρε πλάκα με κάνεις. Πες μέσα στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Πάει ο Σαμπράνο πρώτα με το κορμί, μετά με τα πόδια και μετά τους κάνει δύο μάπες στο πρόσωπο του Αραούχο. Και ο Αραούχο απαντάει με τα χέρια στο πρόσωπο του Σαμπράνο και αντί να αποβάλει και τους δύο, στο 8 λεπτό αποβάλει μόνο τον Αραούχο. Θέλω με το ΑΚΑ. Θέλω και μου λες ότι ΑΚΑ έχει πάρει. Η ΑΕΚ είναι αδικημένη, ό,τι πεις φίλε. Δεν λέω ότι είναι αδικημένη. Μην μου λες ότι είναι πιο ευνοημένη από τον ΠΑΟΚ. Είναι πιο ευνοημένη, τι έκανε. Ρε τρέλα πουλάτε και οι δύο. Ρε πάρε δρόμο από εδώ, άντε μάθε να μιλάς τώρα. Άντε ρε τώρα πήρες, ξανύχθηκες. Ο Μπούζος τον είπε να τα πει φίλε. Ναι. Ο Μπούζος τον είχε μια ώρα στο γραφείο προηγουμένως. Λέγε φίλε ναι. Ναι. Γεια σας, μ' ακούτε. Ναι φίλε, σ' ακούμε. Εγώ δεν ανεβαίνω να γλύψω τα ρε παπάκα. Ναι, ναι. Έλα, έλα, έλα. Πάρε κάνε χειραψιά του Σαββίδη που θα πάει στην Κολυμβίδαρο του Σουλάμ το να πληθεί. Για να γλιτώσουν την κατεμιά σου. Και εκεί ζήλεψες, ναι. Δεν και εκεί ζήλεψες. Και εκεί ζήλεψες. Είπαμε, είσαι ζηλιάρη, ζηλεύεις τον Ραγκάτσι, ζηλεύεις τον Καμόρα. Και εκεί ζήλεψες. Λέγε ρε φίλε, ναι. Γεια σας. Λέγε φίλε. Φίλος της ΑΕΚ είμαι. Ναι. Δύο πραγματάκια μάνι μάνι παιδιά. Ναι, πρώτον η ΑΕΚ δεν το έχει πάρει ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει μάτς την Τούμπα, έχει μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και έχει και δύο μάτς τα τελευταία. Μέσα στον Απόλλωνα και μέσα στην Κέρκυρα που θα παλεύουν για να σωθούν. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν. Δεύτερον, διαιτησία πήρε και η ΑΕΚ, πήρε και ο ΠΑΟΚ. Άμα βάζουμε ένα-ένα 400 γεγονότα, θα μαλώνουμε μια ζωή. Έτσι. Φίλε, επειδή ναι. Αν πάμε στην κουβέντα στη διαιτησία και επειδή εγώ δεν έχω διάθεση να γίνω δικηγόρος ούτε του ΠΑΟΚ ούτε της ΑΕΚ, ρωτάω κάτι το οποίο είναι απλό, ξάστερο και νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει γιατί φαίνεται σοβαρός. Η ΑΕΚ ναι. έμεσα λέω, μετά την τιμωρία του ΠΑΟΚ, ευνοείται ναι ή όχι. Σαφέστατα και ευνοείται έμεσα φίλε, αφού είναι πρώτη πλέον. Εκεί που θα ήταν δεύτερη. Και είναι πρώτη με διαφορά. Ωραία. Εκεί που ρωτάω, θα ήταν λοιπόν, ένα πόντο. Ρωτάω λοιπόν. Ναι. Το χαίρεσαι αυτό ή θα ήθελες να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να το ξεφτυλίσεις μέσα στο γήπεδο. Εγώ φίλε θέλω να πάρω το πρωτάθλημα στο γήπεδο. Σκοπός μου ήταν να έρθω με μείον 3 μέση Τούμπα, να βγάλω διπλό και να σε περνάω στην ισοβαθμία, όχι εσένα, του Μπαουκτσί. Αλλά από τη στιγμή που γίνανε έτσι τα πράγματα, με τον Γκαρσία που έκανε καραγκιοζηλίκια, με το παλικαράκι που πέταξε το ρολό, για τον οποίο δεν έχει πει κανένας 10 μέρες στο μετρό. Λάθος κάνεις, φίλε. Λάθος κάνεις. Σας ακούω. Η κότα δίπλα μου δεν τόλμησε να πει το παραμικρό. Εγώ λέω, η εταιρεία ΠΑΟΚ που χάνει ένα σκασμό λεφτά. Θα κάνει τίποτα με αυτόν το δράσιο. Έτσι ακριβώς. Άμα δεν κάνει τίποτα αυτά. Τον έπιασε φίλε και τον έδωσε τη δικαιοσύνη. Και εγώ δεν λέω λοιπόν. Ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή. Πρέπει να μην ξαναπάει φυλακή. Φυσικά. Να μην ξαναμπεί στο γήπεδο. Α, μπράβο. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει. Γιατί πρόσεχε. Στο παρελθόν ο Ντέμις, όταν είχε κάνει αυτό το πράγμα με δύο παδούς του ΣΑΕΚ. Τον έφαγε original. Τα θυμάμαι φίλε. Τα θυμάμαι. Εγώ ήμουν μια ζωή με τον Ντέμις. Είσαι εγώ... πολύ μάγκας φίλε. Σε χαίρομαι. Έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό και τα γνωρίζω. Άκουσα σε χαίρομαι. Άκουσα πραγματάκια που θέλω, έτσι. Λοιπόν, εγώ για την ερώτηση που έκανες προηγουμένως, θα το χαρώ αν το πάρουμε το πρωτάθλημα, ακόμα και έτσι. Πρώτον, γιατί δεν εμπλάκει η ΑΕΚ σε καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ με ένομο συμφέρον θα μπορούσε να πάει στο δικαστήριο που έγινε προχθές. Δεν διαφωνώ. Και να πει μείον 3. Δεν διαφωνώ. Δεν έκανε, έμεινε αμέτωχη. Είπε μόνο ότι. Μεταξύ σας βρείτε τα. Εγώ απλά θέλω να ξέρω την απόφαση πριν την Τούμπα για να ξέρω πώς θα παραταχτώ. Με κάνει ισοπαλία, πρέπει να κερδίσω, μπορώ και να χάσω. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και... Κάτσε, γιατί δεν έχω τελειώσει. Δεν θα προλάβουν και οι υπόλοιποι όμως, να είμαστε δίκαιοι. Θα τελειώσω, μάνι, φίλε.
σε είπα ότι θα το χαρώ και θέλω να κάνω μια ερώτηση στους παοκτσίδες. Αν γινόταν αντίστροφα το σκηνικό, σε μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός, έριχνε η ΑΕΚ το ρολό, έτρωγε η ΑΕΚ μείον 3 και 0-3 το μάτς και έβγαινε ο ΠΑΟΚ στο συν 5, θα το χαιρόταν ο ΠΑΟΚ? Και αν με πει ένας παοκτσής ότι δεν θα το χαιρόταν, εγώ θα βγω στο Λευκό Πύργο γυμνός. Καλή ερώτησή σου. Φοβάμαι ότι όπως και αν βγω εγώ θα είναι το θέαμα το ίδιο. Άστο, απαράδεκτο, να είσαι καλά. Και κάτι τελευταίο. Όχι, δεν έχει τελευταίο, φτάνει. Φτάνει. Ναι. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλαδή, Γρηγόρη, κατευθείαν τι πρέπει να κάνει, να βγάλει 3 βαθμούς από τη βαθμολογία και να τη δώσει στον ΠΑΟΚ για να μην μπορεί να το πει στα καρδιά. Καλέ μου άνθρωπε, είναι τόσο. Είναι τόσο. Έβγαλα εγώ την ΑΕΚ φταίχτρα. Τότε τι μα είπε να κάνει. Κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι, εγώ να σου πω, να σου κάνω εγώ άλλη μια ερώτηση. Όχι, εδώ ρωτέ, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ, πήρε τηλέφωνο για να πει τη γνώμη σου. Αν είναι να μου κάνετε 1000 άτομα από 1000 ερωτήσεις, θα φύγω τρελός από εδώ. Όχι, ρωτάω κάτι και κάνουμε ένα διάλογο. Είναι λογικός. Αυτό είναι το λογικό. Λοιπόν, ναι. Ούτε γραφείο πληροφοριών είμαι, ούτε ο Παπινιώτης. Λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ έμπεσα ευνοείται. Ωραία, και τι να κάνουμε, ρε, έτσι είναι. Βγαίνει ο Παοξής και λέει ότι το αθηνοκεντρικό κράτος δούλεψε εναντίον μου. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Αλλά λέω, εσύ πώς θα το αποδείξεις ότι έχει άδικο? Πέρυσι όμως που δούλεψε υπέρ του αθηναϊκό κέντρο κράτος. Ποιος δούλεψε, εγώ? Σε μένα μιλάς? Όχι, το αθηνοκεντρικό κράτος το περσινό δεν δούλεψε υπέρ του ΠΑΟΚ εις βάρος του αθηναϊκού. Και τι, γιατί ο ΠΑΟΚ βγήκε πουθενά, έπαιξε Champions League πραγματικά ή ΑΕΚ έπαιξε? Ο Παναθηναϊκός όμως έπαιξε. Η ΑΕΚ έπαιξε. Δεν έχει σημασία ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη σημασία έχει. Αν υποφελούντανε, θα έλεγα οκ, okay, το έκανε και αποφελήθηκε. Ναι. Δηλαδή, λέμε τον ΠΑΟ, έλεγε ο διπλανό μου τον Ζαβό, τον έλεγε τον ΠΑΟ Καλύφη. Ποιο Καλύφη, τον βλέπει πουθενά? Δεν υπάρχει ούτε Καλύφη ούτε Καλύφη. Ναι, αλλά μέχρι τώρα έλεγε, όπως έλεγε και η ΑΕΚ, πάει η ΑΕΚ, θα διαλυθεί, θα κρεμάσει η ΑΕΚ. Καλά, καλά, εντάξει. Τα φρύδια του κρεμάσανε η ΑΕΚ ακόμα τρέχει. Την Κυριακή. Ο Κώστας τι βλέπει? Τι βλέπει, ετοιμάζει να αυτοκτονήσει τώρα. Έχει βάλει το σχοινί εκκρεμαστεί από το λαιμό σήμερα στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Φίλε, τι βλέπει. Στα πρόθυρα αυτοκτονίας είναι. Θα κερδίσει 2-0 ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-0. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-0. Ναι. Εγώ θα σου βάλω στο χειδίο να δούμε ένα στίχημα ό,τι θέλει. Οφείλει να κερδίσει. Να είσαι καλά, φίλε. Οφείλει να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει. Άλλο. Θα φανεί. Μπορεί να κερδίσει. Να είσαι καλά. Φίλε, για να βλέπεις τα πράγματα με το όνομά του, όχι όπως θέλεις εσύ, ούτε όπως θέλω εγώ. Γίνεται η δίκη για τον Ολυμπιακό, οριστική απόφαση, έχει βγει ακόμα μετά από τόσες μέρες. Θα είναι η ίδια, μείον τρεις, μία υποθωμαίδης. Μισό λεπτό. Ωραία, θα γίνει μια έκθεση την Παρασκευή. Ωραία. Ερώτηση. Γιατί να βγει χθες η απόφαση για τον ΠΑΟ και να μην βγει σήμερα και να παίξει και να μην παίξει με κόσμο με την ΑΕΚ? Ήθελε ο ΠΑΟ να παίξει με κόσμο? Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Καλό. Δεν ήθελε. Ερώτηση. Δεν σου κάνει εντύπωση? Δεν ήθελε. Δεν ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Δεν ήθελε. Το ξέρουμε. Δεν αν ήθελε. Το ακούσω επισήμως, θα το δεχτώ. Δεν θα το ακούσει επισήμως. Ανεπίσημα δεν δέχομαι. Δεν θα το ακούσει. Εικασίες από το Ζαβό δεν δέχομαι. Ναι. Να είσαι καλά. Εμένα είπε Ζαβό. Απ' τα λίγα. Μάλιστα. Κωνσταντινίδης Ηλίας. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει. Όχι με τα 3.90. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης. Ηλίας. Έχει κερδίσει αρνή. Πάμε. Ορίστε. Μάλιστα. Γεια. Λοιπόν, επειδή οι αεκτσίδες δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που τους λέει ο Ραπτόπουλος εδώ και τόσο καιρό. Είναι σαν να στείλα εγώ σήμερα 40 μηνύματα για το αρνί που κληρώνεις, αυτός θα στείλει ένα και θα κερδίσουμε και οι δύο από ένα αρνί. Ποιος είναι χαμένος? Δεν το κατάλαβε, φίλο Κόκκινος. Πρέπει να το πεις 2-3 φορές. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουν. Δεν το κατάλαβε. Που θεωρούνται και αδικημένοι. Για ο ένας έστειλε 40 μηνύματα να πάρει ένα αρνί που κάνει 50 ευρώ και ο άλλος έστειλε ένα μήνυμα και κερδίσει και δυο στο τέλος της ημέρας. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν? Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Εσύ βγήκες να διαμαρτυρηθείς για την ατυχία σου, δηλαδή? Όχι. Εγώ δεν λέω ότι είμαι αδικημένος. Όχι, βγήκες να διαμαρτυρηθείς για την ατυχία σου, αυτό λέω. Ποια είναι η ατυχία μου? Δεν ξέρω. Που άλλους καταφέρνει. Ενώ εσύ έχεις στείλει 40 μηνύματα, με ένα μήνυμα να κερδίσει και αυτός περισσότερο από σένα. Παράδειγμα έδωσα. Και εγώ με παράδειγμα. Ο ένας έχει επενδύσει και ο άλλος δεν έχει δώσει φράγκο. Και έχουν και οι δύο την ίδια σφυρίχτρα. Γιατί να θεωρείται αδικημένος δηλαδή? Αντί να πει και να ευχαριστώ. Αυτό λέω. Να σε καλά. Τι να σε καλά, περίμενε. Μ' ακούς? Ακούμε.
Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κρυθεί τώρα στο παιχνίδι με την Τούμπα. Στη Τούμπα. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ ήθελε στραβοπάτημα. Η ΑΕΚ έχει 4 εκτός, 2 εντός. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 εντός, 2 εκτός. Όλα παίζονται ακόμη. Και τρίτο και τελευταίο, επειδή έχεις τον υπερκινητικό δίπλα σου, σωστά γίνεται το γήπεδο, στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου το παιχνίδι, γιατί το γήπεδο του Παλαιοχωρίου είναι ιδιόκτητο. Γεια σας. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω είμαι. Τι ομάδα είσαι? Που δεν θέλει να πει. Εσύ τι λες να είμαι? Εγώ λέω ότι είσαι ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι ένας από τους χιλιάδες, είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Καλώς ήρθες στην πόλη σου. Είναι, γεια. Γρηγόρη, συγχώραμαι αν είπα 5 κουβέντες παραπάνω, αλλά σήμερα με έφερες στα άκρα μου. Συγχώραμαι. Έτσι λέει ο φίλος. Μπράβο, πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, 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 καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ο Πεπεράτος, τι κάνετε? Ναι, καλώς τον. Φαλακρέ, άκουσε το έξι λαράκι του Σταυρίδη, το διαιτητή. Ναι, είναι φίλος μου. Πρέπει να οικονόμησες πολλά τότε, έτσι. Γιατί για χαζομέγεις. Αφού ήταν φίλος σου. Γιατί για χαζομέγεις. Αλλά πρέπει να οικονόμησες, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές το Σταυρίδη, να ξέρεις. Εσείς τι ομάδα είστε? Όχι, ρε, ακούσε κάποια στιγμή το θα βρεθούμε. Άσε τώρα, το δεν είναι καταλέπτο ραδιόφωνο. Πάμε στο ψητό τώρα, παρακάτω. Όχι, όχι, θα σου πω τι μου είπε ο κύριος Σταυρίδης. Εγώ ξέρω ενεργειά από το σερφί που έπαιζε και μου λέγε για δουλειές, μου λέει θα φωνάξεις Σταυρίδη, μου λέει. Ό,τι δουλειά θέλεις να κάνεις. Ο κύριος Σταυρίδης μου είπε. Μου είπε και παιχνίδια συγκεκριμένα. Ναι, 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 άκουγα. Με περούκα συγχωρεμένο, έτσι, να μην λέμε λεπτομέρειες. Ο κύριος Σταυρίδης μου είπε όταν πήγα εκεί ότι αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ μπορεί να έπεφτε κατηγορία. Και έπρεπε οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Και ο κύριος Σταυρίδης μου είπε ότι τον σφύριξε τον ΠΑΟΚ υπέρ. Στο κομμάτι το επιθετικό. Στο αμυντικό κομμάτι. Στο αμυντικό κομμάτι. Κάτσε να μάθεις ρε πέντε πράγματα. Ρε, μην βιάζεις, πικάντικο. Στο αμυντικό κομμάτι μου είπε, πάνε δες τα γκολ πώς τα έφαγε ο Άρης. Είναι ύποπτη, λέει, οι δύο-τρεις εκεί πίσω. Αυτό μου το είπε ο διαιτητής στο αγώνα. Κατάλαβες. Δηλαδή λες Ραπτόπουλε τη μισή αλήθεια. Ότι εγώ βοήθησα τον ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά και από τη μέση και πίσω ο ΠΑΟΚ είχε βρει άκρη με τους 3-4 πίσω. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Πιπεράτε, να σου πω και κάτι. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πιπεράτε, να σου πω και κάτι. Ωραίος ο Πιπεράτος, μ' αρέσει. Όχι, δεν είπα ότι είναι κακός. Ναι. Μετά Χριστόν δεν θέλω να μαθαίνω γιατί με χαλάει. Μετά Χριστόν το μάθαμε. Τώρα τον κόκκινο τώρα μετά Χριστόν. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα φάγαν ήπιαν και εμείς μείναμε στην απέξω. Μετά με θεωρώ πολύ λακάμα, κατάλαβες. Ο Φαλακρός, επειδή δεν θέλω να πω πράγματα, ξέρει καταστάσεις και διαιτητές και δεν μιλάει. Και φίλους του, που είναι και σε ομάδες, περισσότερα δεν λέω. Άλλη φορά και αυτά. Okay. Δεν τώρα να κάνω. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ηρακλειδέας καταρχάς είμαι. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε χθες, όχι με τους μείον τρεις, με την απόφαση για τις εκάπρε, παιδιά. Είμαι οφθαλμοφανές, σου δίνω, μου δίνεις. Έτσι. Και αυτό το πράγμα χθες έγινε κουλούρης, κύμωρας κουλούρης. Κάτσε να ανέβει, Ρωτάνε κάποιοι γιατί είμαστε τόσο αντιπαοξίδες. Γιατί αυτά που έχουν ολυμπιακό στα 30 χρόνια δεν τα έχουν κάνει στον 1,5 χρόνο. Εκείνο το βιντεάκι που έχεις κάνει τελικά με το μέλι είναι πολύ προφητικό, ρε φίλε. Το δαχτυλάκι το βάζεις λίγο και το τρως. Στον ΠΑΟΚ το πήραμε, μιλάμε όλο και το έρχεται πάνω στο κεφάλι, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ κάνω διαχρονικά βιντεάκια. Κλείσε. Αλήτα. Αλήτα. Γεια σου, Περάτε. Γεια σου, Περάτε. Λοιπόν. Ο νικητής για το Αρνί είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης Ηλίας, είναι τώρα στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά μου. Καλοφάγωτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλατε πολλά μηνύματα. Έχω στείλει 3 ή 4 από χτες που ξεκίνησα. Πάρα πολύ ωραία. 3-4 μηνύματα. Okay. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Τι θα είναι, ρε κόκκινε? ΠΑΟΚ θα είναι. Ηρακλής περιμένει να πει. Πώς θα είναι Ηρακλής? Δυστυχώς δεν είναι. Πώς θα βρεθεί Ηρακλής? Καλοφάγωτο, φίλε. 1800 αρνιά. Το 1800. Να το δώσω. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία εκπομπή. Σας ακούω έτσι και άλλο συνέχεια. Ωραίο και το αρνί. Ναι, αλλά πρέπει να το ψήσει όμως. Φυσικά. Ναι. Φίλε, σημασία γιατί το κέρδισε. Λοιπόν. Το δύσκολο είναι να κερδίσεις, το άλλο είναι εύκολο. Στο Μετρόπολης, πίστεψέ με, δεν είναι δύσκολο να κερδίσεις. Ναι. Πρέπει να έχεις τύχη απλά. Να είσαι καλά. Πιστεύω, φίλε, το πιστεύω. Να, με τον Νίκο από τα Γιάννητσά ήμουνα. Να, με στέλνει μήνυμα, λέει. Μας είπε ότι πίσω τα τρώγαν όρθιοι οι παίκτες του Άρη. Παρακαλώ. Άιτ, πάμε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νιώθω πολύ περήφανος, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Που σαν ακροατής συγκεκριμένης εκπομπής καθημερινός. Ναι. Δικαιώνομαι μετά από τόσους μήνες όταν σας έλεγα ότι θα ασχολείστε με την ΑΕΚ θέλοντας και μη. Ναι. Για να απαντήσω στον κύριο Γρηγόρη Κόκκινο στο ερώτημα. Εδώ είναι ο Γρηγόριος, ναι. Σήμερα η ΑΕΚ έχει 54 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 50.
χωρίς να προσμετράτε καμία αφαίρεση βαθμών. Η Κυριακή, τη χειρότερη ΑΕΚ, δεν χάνει, παίρνει έναν βαθμό, κάνει άλλες 5 νίκες, 5 το πρωτάθλημα και δεν βλέπω εγώ καμία επίπτωση στο μείον 3 του ΠΑΟ. Υποθετικό είναι αυτό. Υποθετικά ερωτήματα 3 μήνες νωρίτερα είναι λίγο άτοπο και λίγο άκερο να γίνει. Κύριε Νίκο, είναι το ίδιο να παίζετε με έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρει ότι θέλει μόνο νίκη και μάλιστα με 2 γκολ και το ίδιο να παίζετε με έναν αντίπαλο ο οποίος παίζει για 2 αποτελέσματα αυτός και όχι εσείς? Ούτως ή άλλως θέλει νίκη με 2 γκολ όπως και να έχει. Γιατί? Ανεξαρτήτως τιμωρίας του. Αν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό θα ήταν ένα βαθμό πάνω από εσάς. Τον έκανε και η ισοπαλία. Δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά, αυτό σας λέω. Εσείς μου μιλάτε υποθετικά, κύριε Νίκο, γιατί μου λέτε ξεχνάω ότι η ΑΕΚ έρχεται να παίξει με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να είναι μείον 5. Σας παρακαλώ να τελειώσω λίγο. Αγωνιστικά σήμερα η ΑΕΚ, αγωνιστικά, είναι 2 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Μα δεν είναι έτσι, αφαιρέθηκαν. Πού βλέπεις να αφαιρέθηκαν εσύ? Άνοιξε οποιαδήποτε επίσημη βαθμολογία. Έγινε έφεση, εξικάστηκε έφεση. Όχι. Πώς αφαιρέθηκαν τότε? Γιατί υπάρχει απόφαση. Κατάλαβες? Δεν υπάρχει, δεν έγινε δίκη. Δίκη έγινε. Δίκη έγινε, απόφαση πάρθηκε. Ακούστε με να δείτε, κύριε Κόκκινε. Όπως και να το κατακτήσω, θα χοροπηδάω σαν το κατσίκι για ένα μήνα. Μαγκιά σου και καμάρι σου, σε είπε κανείς να μην το πάρεις. Θα χοροπηδάω σαν το κατσίκι. Εντάξει, όπως μου πήρε το κύπελο πέρυσι, εγώ θα σου πάρω πρωτάθλημα φέτος και θα χοροπηδάω σαν το κατσίκι ένα μήνα από τη χαρά σου. Εντάξει, κύριε Γιώργο Σαββίδη, τώρα μπορείτε να αναρτήσετε ό,τι θέλετε. Σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι επιθυμείτε. Τον εαυτό σας προσβάλλετε και την ομάδα σας, όχι τους αεξίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτέλους. 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 Επιτέλους τι. Τι κάνουμε, καλά είσαι? Καλά είσαι. Δύο πράγματα να πω χωρίς διακοπές. Όχι. Πρώτον, θα απευθυνθώ σε όλο το ραδιόφωνο που μας ακούει. Και ένα παράδειγμα. Κοζανίτης είσαι, ρε. Ναι, βρε. Άντε, μπράβο. Σούρδος. Όχι σούρδος, είμαι από χωριό. Η σούρδη είναι άλλη περίπτωση. Ποιο και χωριό είσαι? Γιατί και ο άλλος ο νησιώτης με πρόσβολε χτες μου είπε σούρδο. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλά. Το θεωρείς και προσβολή, μάλιστα. Ναι, το θεωρώ προσβολή γιατί δεν είμαι σούρδος, ρε φίλε. Δεν είπαμε ότι Κοζάνη Σουρδιστάν, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει η Κοζάνη, ρε, να καεί άμα θέλει. Εγώ από χωριό είμαι τη Κοζάνη. Α, είσαι με την Πτολεμαίδα στα τέρμα. Όχι, πια Πτολεμαίδα, αυτή είναι πόντι. Τέλος πάντων, αφήστε με, ρε παιδιά, να πω κάτι. Είναι η ΑΕΚ στα πρόθυρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να το πιάσω λίγο από εκεί γρήγορα, γρήγορα. Πιάστο. Γιατί λένε όλοι οι Παοκτσίδες, όλοι οι Αργενοί Ολυμπιακοί την έριξε ο Μελισανίδης. Τότε είχε τον Αδαμίδη και κάτι Εγγλέζος που έπεσε η ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είσαι εσύ, Ραπτόπουλε και Κόκκινε. Και βλέπεις ένα μαγαζί, κατάστημα, γωνία μαγαζί, χαλασμένο, σπασμένο, τελειωμένο. Θα πας να το πάρεις σπασμένο ή θα πας να το πάρεις άδειο το μαγαζί? Πώς θα πας να το πάρεις? Άδειο. Άδειο. Ωραία, έτσι έκανε και ο Μελισανίδης. Για να σας λύσω ένα γρίφο αιώνιο που πιστεύουν όλοι οι συνοπαδοί μου. Ανεξαρτήτως ομάδος. Δεύτερον, στον Καράπαπα, γιατί να πω ευχαριστώ? Επειδή τον ξέσκησα όσες φορές ήθελα. Επειδή από τότε ο Μαρινάκης που είπε πριν 2 χρόνια η ΑΕΚ είναι ομάδα απάτη, σε 9 παιχνίδια έχει χάσει και τα 9, γιατί να τον πω ευχαριστώ? Γιατί με την παρουσία γιατί του εκεί ανάγκασε τον Παοξή να πετάξει το ρολό, να κάνουν τους πεθαμένους και να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ρε σούρδο. Περίμενε ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν αιώνια κόντρα φέτος με την ΑΕΚ πώς να ξεσχίσουν την ΑΕΚ. Και το μόνο που κατάφερε είναι να βγάλουν μόνοι τους τα ματάκια τους. Σε αυτό δεν φταίει η ΑΕΚ. Σε αυτό φταίει η ανίκανη, ξαναλέω όπως είπα χθες, ανίκανη διοίκηση του ΠΑΟΚ με Γκουσδάρε, Βαλούμπος και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εκεί μέσα. Όποιος δεν κάνει κουμάντο, αφού δεν τη μαρμίτα τρώνε όλοι και όπως είπε και άλλος ο Ρακλήδης, βάζουν το κεφάλι μέσα και λούζονται με το μέλι. Αυτά παθαίνει ο ΠΑΟΚ, αυτά πληρώνει. Όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα, όπως είπε και ο Νησιώτης, μια χαρά παίχτες έχει. Απλά δεν ξέρουν από τόπι. Τι φταίω εγώ που άλλος. Ξέρει από τόπι, ρε παιδιά. Λέει όταν έφεραν τα πετρέλαια με τον πατέρα του Σπανού που είχαν τον Ιωνικό μαζί, Σαββίδηδες και Μαρινάκηδες δεν υπήρχαν. Και τώρα τα κάνουν και τους πιάνουν. Αυτό, τίποτα άλλο. Φύγε, επόμενος, τελευταίος, γρήγορα ένα λεπτό, ναι. Πάμε. Πάμε. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
Έλα. Επόμενος, δεν ακούει αυτός. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Δύο πράγματα. Δύο. Λοιπόν, ξοφλάει ο Ολυμπιακός τα γραμμάτια και δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Από το... Από γραμμάτια το από τι? Τότε, τώρα εδώ με την, τότε με την Καλαμαριά που έκανε, που πήρε τα, το πρωτάθλημα στα, στα χαρτιά. Ο Βασίλης. Δεν έκανε την, δεν είχε κάνει την έσταση ο, όχι ο... Ο αργά το πας φίλε, πάρ' το πιο γρήγορα. Το κόκκαλες. Ναι, ναι, τώρα για τους υπόλοιπους εκεί, Κοζανίτες, Καστοριανούς, Αεξίδες και τα λοιπά, στο χωριό μου λένε «Είμα βρέμε, έχει χρόνο ακόμα για το πρωτάθλημα». Διάλειμμα! Έτσι λέει αυτός. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Φίλε Τζίμι. Έχεις πολλά στο κεφάλι σου, αλλά ξέχασες ότι σήμερα έχετε επέτειο. Ούτε ένα δωράκι, ούτε ένα λουλουδάκι. Πού πας? Είσαι φάουλ. Φάουλ, Τζίμι, φάουλ. Δεν το βλέπετε. Το ζεις. Ζήστο στην Νόβα. Εδώ θα δεις τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Μην χάσεις το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 11 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο μάτι. Ψάχνεις σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες. Δεν θα τη βρεις στην Energy. Στην Energy θα βρεις σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή! Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κάνουμε 1, 2, 3 και παίρνουμε. 1, 2, 3. Μια σπουδαία λαϊκή φωνή και μια σπουδαία λαϊκή ορχήστρα σε ένα αφιέρωμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Τα λαϊκά του Μίκη. Ο Μανώλης Λιδάκης και η λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για μια μεγάλη μουσική παράσταση με τα πιο αγαπημένα λαϊκά του κορυφαίου συνθέτη. Τα λαϊκά του Μίκη. Ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Μαρτίου και μόνο για 6 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτομπουκές, χειροποίητης αμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's Keeping the City Alive Today. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Τελικά, μόνο η μάνα που σε γέννησε σε καταλαβαίνει, Δημητράκη. Άλλο σέρβις. Και πρόσεξε, μόνο με 39 ευρώ. Τόσα δίνεις τη μανούλα σου για να σε φροντίζει. Τόσα έδωσα στη Μιτσουμπίση για να φροντίσει το Μιτσουμπίση μου. Έκανα σέρβις μόνο με 39 ευρώ. Σέρβις Μιτσουμπίση από τον ειδικό μόνο με 39 ευρώ. Εγγυημένα, γνήσια ανταλλακτικά και με δωρεάν έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Μάνα στο σέρβις η Μιτσουμπίση. Κάτσε το λεωφορείο από την προηγούμενη στάση. Όποτε άτυπο που είμαι. Και πας και το λες κουβέλης κατευθείαν. Και μένει όλο παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώς το σκέφτηκες τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό. Τρέχοντας πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα αλλά δεν πρόλαβα. Πώς τον εντόπισες? Μήπως είναι ο ζωολογικός κήπος, πήγα στη Μονή Βλατάδων, βάλα ορίτου. Μπήκες δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρεις. Το τσάκο 97, ας το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατάς το φορτηγό στην άκρη και ορμάς να τον πιάσεις. Τον έπιασα τον παγάσα, τον τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησες, γιατί τώρα με συν 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε βρει. Κατά τις μία ώρα σχολάει, οπότε το σλαίτησε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά. Πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Orbit είναι υποστηρικτή τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έως το Euro του 2020. Η Orbit είναι ένα brand που με την καμπάνια Ώρα να λάμψει ενισχύει την αυτοεπίθεση επιτρέποντα στον καθένα από εμά να λάμψει σε κάθε έμφαση τη καθημερινότητά του. Ακόμα και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ώρα λοιπόν για την εθνική μα να λάμψει το 2020. Νικητέ για την avant premier του Bruce Willis. Βεγκουδάκι Μελίνα. Άντε πάλι. Παπαδόπουλος Γιάννης. 6972551 και άλλα τρία ψηφία δεν έχει όνομα. Πουρσανίδης Αλέξης. Περήφανος Γιώργος. Περήφανος. Γιάννης Λαμπρούλης. Τουρλούμης Πασχαλής. Τουρλούμης. Καζάνας Αθανάσιος. Καζάνας. Βογιατζή Αναστασία. Γάτσου Παναγιώτα. Άλλη μια φορά και πάμε στο κόμμα. Αυτή η Μελίνα Βεγκουδάκη είναι κόρη του Σίβη του Μπουχάρη. Βεγκουδάκη Μελίνα. Τι είναι αυτό ο Σίβη? Παπαδόπουλος Γιάννης. 6972551 κουλουπού κουλουπού. Πουρσανίδης Αλέξης. Περήφανος Γιώργος. Γιάννης Λαμπρούλης. Τουρλούμης Πασχάλης. Καζάνας Αθανάσιος. Βογιατζή Αναστασία. Γάτσου Παναγιώτα. Πάμε. Ορίστε. Next. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, κυρία μου, εσείς? Καλά κι εγώ. Είμαι ο Αχιλλέας, είμαι ΑΕΚ. Πώς? Είμαι ο Αχιλλέας και είμαι ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, σε πήρα και άλλες φορές τηλέφωνο. Σου είπα ένα βράδυ ότι είσαι ο καλύτερος συμπαίκτης του Μελισσανίδη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μασέ. Το θυμάμαι, ναι. Ναι. Επίσης σου είπα ότι τίποτα δεν γίνεται στην ΕΠΟ που δεν το ξέρει ο Μελισσανίδης, γιατί έχει και αυτός άνθρωπο εκεί μέσα. Θυμάσαι γι' αυτό? Ναι, αλλά τον ταΐζει μόνο. Κουρασάν φωλή. Α, κοίταξε. Ναι, να σου εδώ εμείς έχουμε εξοδεύσει, ρε φίλε, ναι. Περίμενε να σου πω κάτι τότε. Θα στο θέσω λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εγώ και εσύ δύο είμαστε φίλοι, έτσι. Είμαστε άμπλες, έχουμε φράγκα. Ναι.
Έρχεσαι μια μέρα και μου λες, ξέρεις τι, θέλω να πάω στο τάδε μαγαζί, αλλά όποτε πήγα εγώ εκεί πέρα, ρε φίλε, έφαγα πόρτα από το πορτσιέρι. Ναι. Μπορείς να κάνεις κάτι? Ναι, μπορώ. Παίρνω τηλέφωνο το αφεντικό, ξέρεις, το βράδυ θα σου στείλω έναν με πουκάμισο, με φόρμα, με σκαρπίνι και με άσπρη κάλτσα. Να έρθει να διασκεδάσει πάλι τον πρώτο τραπέζι. Πας εσύ εκεί και σκορπάς ένα εκατομμύριο. Το αφεντικό του μαγαζιού ποιον ξέρει, εσένα ή εμένα? Εσένα. Μπράβο. Κατάλαβες. Οι πόρτες δεν ανοίγουν μόνο με τα λεφτά, Ραπτόπουλε. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, ναι, το έμαθα τελικά. Είναι μπράβο. Και γνωριμία να πούμε, ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Το κλειδί πρέπει να έχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και κάτι άλλο που λες στη διάρκεια της σεζόν, ότι η ΑΕΚ θα σκάσει και η ΑΕΚ θα σκάσει και η ΑΕΚ δεν έσκασε. Σου κάνω μερικές ερωτήσεις, γιατί ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και λες για συστήματα, λες για διάφορα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει παίξει περίπου 35 παιχνίδια. Μάλιστα. Ξέρεις πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν χρησιμοποιηθεί? Όχι πάνω από 22. Όλο το ρόστερ, εκτός από 2-3 πιτσιρικάδες που χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο κύπελο, όλο το ρόστερ πάνω από 7-8 αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε ετοιμότητα όλοι οι παίκτες. Ξέρεις ότι κανένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν έχει κάνει πάνω από 20 με 22 90 λεπτά. Πιστεύεις ότι ένας ποδοσφαιριστής κάνει με 20 και 22 90 λεπτά τη σεζόν? Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ έκανε ένα μόνιμο rotation, αλλά επειδή γινόταν μόνιμο αυτό δεν το καταλάβαινες ούτε και εσύ, θα το βουλε. Το καταλαβαίνεις? Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έφτασε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο να παίζει τρεις διοργανώσεις. Α, και για το ντόπινγκ που λες. Λέγα για το ντόπινγκ. Καλά ρε παιδιά, η ΑΕΚ μέχρι πριν 10 μέρες έπαιζε Ευρώπη. Και θέλετε να κάνετε ντόπινγκ control στην ΑΕΚ? Κάντε πρώτα στον εαυτό σας. Όπα. Βέβαια κάντε πρώτα στον εαυτό σας. Εγώ έπαιζα Ευρώπη. Τα control γίνονται εκεί πέρα, δεν είναι Ελλάδα. Εσείς που παίζετε μόνο στην Ελλάδα που έχετε να πατήσετε ευρωπαϊκό γήπεδο από το Σεπτέμβριο, κάντε στον εαυτό σας. Που βγαίνει ο άλλος και ζητάει ντόπινγκ. Πότε, τώρα που ηρέμησαν οι παίκτες του από τα δικά του τα ντόπινγκ. Γεια σου φίλε. Πώς για. Και Κόκκινε, και κάτι σε σένα θέλω να πω. Να πεις. Είπες αυτά που είπες τέλος πάντων. Εάν αυτή η διαφορά της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τελικά αντί να μειωθεί, αυξηθεί. Λέω εγώ ένα υποθετικό σενάριο που δεν το είπε. Υπάρχει και αυτό, ναι. Ναι, αυξηθεί και τελικά αποδειχθεί ότι το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα το πάρει και χωρίς τη βοήθεια αυτή που λες ότι της έδωσε ο Ολυμπιακός. Δεν είπα ότι της έδωσε βοήθεια ο Ολυμπιακός. Αν το πάρω, είπα ότι είσαι έμεσα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που μου λες να ζητήσω να πω ευχαριστώ στον Ολυμπιακό, άρα με βοήθησα. Είτε έμεσα είτε άμεσα με βοήθησε. Έχει σημασία το άμεσα ή το έμεσα. Ωραία. Έμεσα με βοήθησε ο Ολυμπιακός. Και παίρνω εγώ το πρωτάθλημα. Αν όμως γίνει αυτό που σου λέω, θα βγεις μετά και θα πεις ότι το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, ή θα βγεις και θα πεις χάλασε η ψυχολογία του ΠΑΟ και δεν μπορούσε να χτυπήσει τα μέρα μετά. Τι θα πεις μετά? Σε ρωτώ από τώρα, θέλω να ξέρω από τώρα. Μπορείς? Στο τέλος. Α, στο τέλος. Μα είναι υποθετικό. Είναι υποθετικό, γιατί υποθετικά όλα όσα έχουμε πει αυτόν τον καιρό είναι υποθετικά, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια να λέμε, ρε φίλε. Ο διπλανός με έλεγε θα σκάσει, δεν σου λέγα εγώ. Μην μπερδεύεις. Αυτό να το μίλησα. Εγώ σου λέω για αυτό που είπες εσύ σήμερα. Εγώ είπα κάτι. Με σημερινά δεδομένα η ΑΚ είναι έμεσα υποφελούμενη. Ναι, ωραία. Δεν υποθετικό. Αυτό, πρακτικό είναι. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε? Να μην κατέβει η ΑΕΚ στην Τούμπα να παίξει, έτσι ώστε να φάει μείον 3, να χάσει και τους 3 βαθμούς του αγώνα για να πάει στο ίσα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις τι άλλο θα είναι η διαφορά? Ότι θα βάλουμε στο παιχνίδι μετά και τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Δεν είναι σοβαρό. Με ποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω εγώ τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να δεν πάρει πίσω τον ΠΑΟΚ? Εγώ αν ήθελα να κυνηγήσω το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, δεν είμαι δικηγόρος του ΠΑΟΚ. Επειδή χαλιέσαι, δεν είμαι δικηγόρος του ΠΑΟΚ. Άμα ήθελα να το πάρω στα χαρτιά, θα κυνηγούσα δεν τον ΠΑΟΚ. Δεν με απαντά, φίλε. Δεν με απαντά, να είσαι καλά. Δεν είσαι δικηγόρος του ΠΑΟΚ, ωραία. Δεν με απαντά. Εσύ μου λες κάποια πράγματα και εγώ λέω πάνω σε. Γιατί δεν ισχύουν αυτά που λέω? Ότι ευνοείται έμεσα η ΑΕΚ. Ναι, δεν ισχύει. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει κάτι για να μην ευνοηθεί με αυτόν τον τρόπο? Οκ. Γιατί ρίχνεις φταίξιμο στην ΑΕΚ? Να είσαι καλά, δεν ρίχνω φταίξιμο. Δεν είπα κανένα επαιτειότητα. Εποφελούμενη είπα. Ναι. Άρα τον καημένο τον Άρη και τον Ηρακλή. Έχουν πλακώσει οι αεξίδες εδώ πέρα. Τους έχουν σαλαπατήσει να πούμε. Παπα. Λέγε φίλε. Ποιος Άρης, ποιος Ηρακλής, ρε, ποιο Παλαιοχώρη, ρε, ποιος Καμπανιακός, ρε. Τσουνάμι αεξίδων εδώ, ρε, βγήκε εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε, καλημέρα, ρε, φίλε. Πόπο τσουνάμι, ρε, φίλε, ναι. Έλα, ρε, Κωστή μου. Έλα, φίλε. Αεκάρα, Σαλόνικα.
Καλώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν παίζαμε κύπελο, ναι, το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε τελικό. Ναι. Και φάγε ο Σάχα τη φωτοβολίδα. Ναι. Και ΑΕΚ μπορούσε να φύγει από το γήπεδο. Το έκανε. Δεν το έκανε γιατί τα είχε βρει ο Ζαγοράκης με το Δέλα. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ αυτό. Τα τρυπή. Ναι, τέλος πάντων. Να μην. Τα βρήκε ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης έσωσε τον ΠΑΟΚ με την καλοσύνη του Δέλα. Πείτε ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ σαν ομάδα έφυγε, δεν έφυγε. Παρ' όλα αυτά έπαιξε το παιχνιδάκι, πέρασε τον τελικό και τελείωσε. Ναι. Όταν η ΑΕΚ αδικήθηκε με την υπόθεση Βάλντεν της Καλαμαριάς, όταν θυμάσαι υπήρχε μια ψήφιση από τις ομάδες. Ναι. Τι είχε ψηφίσει ο ΠΑΟΚ? Τι είχε ψηφίσει ο ΠΑΟΚ? Ναι. Υπέρ του Ολυμπιακού. Αναγιά σου. Μα το καγκάτσι είχε τότε ο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, στην ΕΠΟ. Θέλετε να. Θέλουνε μάλλον. Ο ΠΑΟΚ πήγε με τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Μα ο Ζαγοράκης, όταν ήταν πρόεδρος, ήταν ο ΠΑΟΚ φίλος του Ολυμπιακού. Με μπέους, ιστορίες, μαρινάκηδες κτλ. Τα ξέρουν οι ΠΑΟΚΣΙΔες αυτά. Δεν χρειάζεται να τους τα υπενθυμίσουμε. Ας μη στοχοποιούν λοιπόν την ΑΕΚ. Ναι. Ας κοιτάξει ο καθένας τα προβλήματά του. Και να δουν τι πραγματικά φταίει. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κόκκινος, το ψάρι από πού μυρίζει? Πάντα από το κεφάλι. Τελείωσε. Ωραία, εγώ θα κατέβω κανονικά στο μάτς. Εγώ θα παίξω όπως δήλωσε και ο προπονητής μου, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και θα έρθω ωραιότατα να πάρω το διπλό. Γιατί πολύ απλά φέτος, έλεγα άλλες χρονιές δεν είχα ομάδα. Τι να κάνουμε. Φέτος δεν έχει ΡΕΠΑΟΚ. Ούτε Λιβάγια, ούτε Αραούχο. Οι δύο μου βασικοί καλύτεροι παίκτες από την αρχή της σεζόν. Καλά τώρα, Λιβάγια Αραούχο, έχει Πέλκα Πρίγιοβιτς, δεν έχει. Περίμενε. Εγώ παίζω όμως, με δύο βασικούς παίκτες τραυματισμένους, Κωστή, το ξέρεις. Κοίταξε. Γιώχανσον με Μάνταλο. Κοίταξε. Αν μπει στο Sport Talk, θα διαβάσεις επικές ατάκες για την ΑΕΚ, την αγωνιστική ΑΕΚ. Υπάρχουν μυστικά μέσα στην ΑΕΚ, τα οποία πραγματικά είναι διθύραμβοι του προπονητή και των παικτών. Δηλαδή ο παίκτης της ΑΕΚ προσβάλλει τη δημόσια εικόνα του για το καλό του συνόλου. Σημαίνει ότι ο Μάνταλος δεν λέει φύγε από εδώ που θα κάνω στον Αραούχο και στον Λιβάγιο το χαμάλι. Τον κάνει, φίλε. Και κατέβαινε, δηλαδή ο Λιβάγια σιγάρε που θα τον έλεγε που θα κάνω το χαμάλι στον Αραούχο. Τον κάνει όμως. Ο Μπακάκης δεν μπορεί να πει εγώ με μπακ δεξί ή αριστερό στόπερ δεν παίζω. Ναι, δεν μπορεί να το πει. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Το Σιμόες, φέτος τον έχεις δει να πατάει περιοχή να κάνει γκολ. Που ο Σιμόες είναι ένας κάτσε με μουστάκι. Κατάλαβες. Δηλαδή ξέφυγε το πράγμα. Οι υπερβάσεις που κάνει η ΑΕΚ κάνει υπερβάσεις. Το μέρες. Πολύ μεγάλες υπερβάσεις. Θέλω να. Όταν τόλμησε να σηκώσει κεφάλι. Ο Μπακασέτας Extreme. Ο Μπακασέτας Extreme σε 4-4-2. Σε 4-4-2 ο Μπακασέτας Extreme. Δεν είναι αυτό υπέρβαση για την ΑΕΚ. Θα προτιμούσες η απόφαση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να βγει μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ? Ξαναπες μου λίγο. Θα προτιμούσε η απόφαση το μείον 3 του ΠΑΟΚ και ο μηδενισμός να βγει μετά το παιχνίδι που θα δώσει με τον ΠΑΟΚ? Θα προτιμούσα ξεκάθαρα. Δεν το ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Γίνεται χαμό σήμερα και εσύ μου μιλάς για το Σιμόες και δεν το πειράζει. Βράνιες. Για μπάλα να μιλήσουμε που δεν την ξέρεις, θα μιλήσουμε και για μπάλα. Δεν πειράζει. Να μιλήσουμε. Ορίστε. Ναι. Ναι. Να μιλήσουμε για μπάλα. Ναι. Να μιλήσουμε. Ακούς. Τον έφεγε στον ανθρωπάκο. Λέει. Να μιλήσουμε, ναι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις πότε ήρθε ο Σταυρίδης στον ΠΑΟΚ? Ο Σταυρίδης. Ο Σταυρίδης. Ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Έχει 5 χρόνια. 6. Πόσους προπονητές πήραμε? 10. Ποια ομάδα έχει αλλάξει τα 5 χρόνια 10 προπονητές? Όλες. Όλες. Το λιγότερο 10. Όλες. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. 20. Α. Δεν μου λες. Εδώ πήρε το double και έδιωξε το σούβρε πλάκα. Αυτό που λέει. Ναι. Ο Δόνης δεν ήταν που αποκλείστηκε μέσα στη Τρίπολη. Από το κύπελο. Ναι, έχασε από τον. Ναι. Και χθες που δεν χάσαμε πάλι, γιατί το διώξαμε αυτό το προπονητή? Ναι, κάθε περίπτωση διαφορετική, ρε Ούτσενα. Γιατί? Εντάξει.
Δηλαδή, ο Δόνης δεν άξιζε να του δώσουμε μια ευκαιρία. Θα σου πω κάτι για τον Δόνη. Ναι. Ο Δόνης είναι πολύ καλός προπονητής, φίλε. Συμφωνώ. Αλλά έχει ένα πράγμα το ναι. οποίο λέγεται αντιεπικοινωνιακή αυτή η μούρη. Εντάξει, εσύ όλα δεν τα έχει, δικά σου. Δεν έχει την τσαχπινιά να περάσει. Δεν έχει επικοινωνιακή μούρη. Κοίταξε, ο Δόνης, δεν είναι μόνο την μπάλα ξέρω. Ναι. Στη ζωή σήμερα, στις δουλειές, στις επιχειρήσεις, είναι επικοινωνία, φίλε. Για καλά. Κάτσε να σε ρωτήσω και κάτι να άλλο. Ρωτήσεις, ναι, λέγε. Πες μου, πόσοι παίκτες πέρασαν από το ΠΑΟΚ, με τους Σαββίδη. Πόσοι προπονητές, πόσοι παίκτες. Κάτσε, ρε, κόκκινε, πόσοι. Δεν ξέρει ο κόκκινος, να ξέρει. Λέγε, τι θες να σε πω. Ένα ποδοσφαιριστή, να πάμε στο αεροδρόμιο, να τον περιμένουμε, φέραμε. Πολύ. Ποιο να είναι. Πήγε στο ΚΤΕΛ να παραλάβει τον Μπεκταρά, τον Βούλγαρο που ήρθε και δεν έπαιξε ποτέ. Τον Περπατόφ. Γεια. Φύγαμε εδώ, τον υποδεχτήκαμε τα σύνορα, το φέραμε την Μπέντλεϊ μέχρι εδώ. Και εσύ πήρες το Σινιόρι. Περπατόφ. Και έπεσε κατηγορία. Είπα όχι. Για χρέη. Τα ίδια έκανες κι εσύ. Πέπε Σινιόρι. Να σε κάνω. Έλα, φίλε, ναι. Είπα όχι. Μαζί σου. Ό,τι πει. Κόκε. Ψέματα λες. Ναι. Το κόκε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μία από λιγούρους σας παίρνω. Να σ' ακούμε, φίλε. Δεν σ' ακούμε, ρε, να σ' ακούμε, να σ' ακούμε. Όχι. Επόμενη. Έφυγες. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πάλι έπεσε. Ζάχαρο. Ναι. Επόμενος. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Άντε, ρε, πιες 3,5, ρε. Χαλβάδες. Ναι, εσύ μιλάς. Έλα. Ο Σαββίδης υποτίθεται ότι έχει την ΕΠΟ, έτσι. Τις ενώσεις πήρε. Την έχει, υποτίθεται. Δεν πρέπει να πάρει βαθμό του Ολυμπιακός ότι άκου από εδώ και πέρα. Βέβαια. Αφού έτσι το θέλουνε, γιατί μόνο έτσι μπορούνε και έχουμε σκάτσει εμείς, έτσι πρέπει. Να μην πάρει πόντο ούτε ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακός. Συνέχατο. Τι να συνεχίσω, κεφαλικά θα πάθουμε. Τι να συνεχίσω, ρε κόκκινε. Γιατί να πάθεις κεφαλικό, ρε φίλε, για τις ομάδες. Γιατί, γίνονται αυτά τα πράγματα. Να που γίνονται. Αν ήταν στην Αθήνα αυτός ο αγώνας που έγινε στη Τούμπα μέσα. Και ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού. Θα γινόταν φίλε, αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά. Τόση ώρα υποθετικά μιλάμε, τέλος πάντων. Δεν πρακτικά μιλάμε. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τιμωρήθηκε, βέβαια τιμωρήθηκε. Υποθετικό είναι αυτό. Έπρεπε να... Όχι, δεν είναι υποθετικό καθόλου. Αν έπρεπε να τιμωρηθεί, εμείς θέλουμε τα πάντα να κρίνονται μέσα στο χορτάρι, φίλε. Όχι, όχι, φίλε, ψέματα λέει. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Ψέματα λέει. Δεν μπορούν μέσα στο χορτάρι. Είναι ψεύτες όσοι δημοσιογράφοι παραγωγή σου λένε ότι εμείς θέλουμε στο χορτάρι, ξέρεις έξω από εδώ τι λένε. Ωραία, φίλε, δουλειές με φούντες λέει τώρα που γίνονται αυτά. Ψέματα σου λένε. Αυτά που λέει ο κόκκινος είναι ψεύτης. Συνέχισε. Συνέχισε. Μόλις κλείσει το μικρόφωνο και βγουν έξω εδώ 5 μέτρα, τρίβουν τα χεράκια τους. Κατάλαβες πόσο θέλουν το ποδόσφαιρο στο χορτάρι. Έτσι ακριβώς. Άντε μπράβο. Ψεφταράδες. Λέγε. Ποια είναι η ψευτιά, δηλαδή. Και ψευτιά. Ότι πανηγυρίζετε έξω γιατί έχετε διπλάσια νούμερα ακροματικότητας και αναγνωσιμότητας όταν δεν γίνονται αγώνες και πέφτει ξύλο. Και όταν είναι στα χαρτιά. Και όταν είναι δικηγόροι. Γιατί η οργή είναι μεγαλύτερη. Άντε κόκκινε. Πες μια αλήθεια στον κόσμο πριν πεθάνεις. Πάμε. Έχει το ψέμα. Εγώ δεν λυπώ. Ξανά θα το πω. Έγινε πριν. Τι έγινε. Έγινε πριν. Έγινε. Τι ναι. έγινε. Τι λέει. Τι έγινε. Μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν γνωρίζεις. Τι το αυγόσωση. Ναι. Το αυγόσωση. Έλα ρε σκάσε τώρα. Έλα μωρή τσιβδί. Ναι. Παιδιά μου ακούτε. Σ' ακούμε. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν. Ήθελα. Εγώ καταρχήν είμαι 75 ετών. Ζεις. Μπράβο. Δεν σας φαίνεται. Ναι. Ναι, είμαι. Δεν ακούγεται η φωνή σας. Γιατί. Γιατί δεν ακούγεται, δεν με ακούς. Ποιο νέος ακούγεστε. Α, καλό, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν, δεν πάει, θα ζήσει και πολύ. Ήθελα να μιλήσω για το Αθηναϊκό κράτος. Να μιλήσετε για ό,τι θέλετε, κύριε. Όχι, του μπούζα είναι αυτός. Και ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι δικαστές στα 70 χρόνια, όσοι και αν περάσανε, έχουν το ίδιο πρόσωπο. Εσένα, κύριε Κόκκινε, ξέρεις ότι σε έχουν αντικήσει. Τον Ηρακλή που έπαιξε τελικό με την ΑΕΚ
και είτε έχανες είτε κέρδιζες. Δεν έπαιξε είτε τελικό. Δεν έπαιξε το πρωτάθλημα. Δεν έπαιξε τελικό, κύριε μου. Το και σε μηδενίσανε. Το 1940. Δεν ήταν τελικό. Ναι. Ήταν Αλτσχάιμερ με ζάχαρο. Το 1949, ναι. Αγώνας πρωταθλήματος. Που oh. και με ήττα ακόμα έπαιρνε να κλείσει το πρωτάθλημα. Το ξέρω. Και σε μηδενίσανε εσένα και πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Γιατί μόνο αυτό έγινε. Αχ, τι αδικία μεγάλη. Φυσικά δεν έγινε αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε, γιατί μήπως από τον Άρη δεν χάσανε πρωτάθλημα. Μήπως από τον ΠΑΟΚ επί Ασλανίδη που παίξανε για το κύπελο δεν κατέβηκε ο Ασλανίδης επί Κούδα τότε. Γιατί ο Κούδας είναι φίλος μου και είπα. Αν δεν χάσετε σήμερα από τον Ολυμπιακό, δεν φεύγετε από τα εντευτήρια, από κάπου βουδητήρια. Και κάτσαν τα παιδιά και χάσαν 2-1 στο κύπελο, κύριε. Ποιο μάτς λέει. Πότε ή ο Ολυμπιακός δεν πήρε πρωτάθλημα από τα τρίπια δίχτυα της Καλαμάτας, πέρασε η μπάλα και κατακυρώσανε τον γκολ. Τα χρήματα της ΑΕΚ που χρωστούσε, τις τα χαρίσανε. Τα χαρίσανε. Του Ολυμπιακού τα χρήματα που χρωστούσε του τα χαρίσανε. Μέχρι και το ΚΚ ψήφισε και ο Ανδρουλάκης υπέρ του Ολυμπιακού. Χαρίσανε από κανένα σύλλογο δικό μας λεφτά. Αμπά, τι λες, βέβαια. Ναι. Ναι, αμέ. Που πήγε και πλήρωσε ο άλλος τα εκατομμύρια για να ξεπληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Με παγωμένα χρέη 10 χρόνια. Ο Άρης, Άρης που φάγε από 150 παίκτες τα λεφτά. Ο Ηρακλής δεν φάγανε λεφτά. Άσε το κλάμα τώρα. Άσε το κλάμα τώρα. Εσένα μη λες γιατί εσένα τον πατέρα σου. Άσε. Τον πατέρα τον έχω χειροκροτήσει πάρα πολλές φορές. Τι να το κάνω, ρε φίλε, τι να το και κάνω. Και το έχω φωνάξει πάρα πολλές τον φορές. Τον έβριζε και μπινελίκια και καλά τον έκανε. Όχι, μπινελίκια δεν τον έριξε. Άμα έκανε λάθη, δεν τον έβριζες. Όχι, δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Εμείς αγαπούσαμε τους παίχτες τότε. Γιατί δεν τους βρίζατε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να είσαι παίκτη και να μην σε βρίσουνε. Δεν όχι, δεν βρίζαμε εμείς, δεν τους βρίζαμε τους παίχτες μας. Κάτσε ρε φίλε. Μπορεί να μην τους χειροκροτούσαμε, αλλά δεν τους βρίζαμε, ρε. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα τρώγαν γκολ και αν τους έρχεσαι πινελίκι, είναι δυνατόν. Καλά, σαν ομάδα θα φάσει ένα γκολ και έλα, πες πιστεύω. Τα ωραία τα γράμματα και τώρα. Ότι είσαι παλιός. Να βρίζεις και να κάνεις. Λοιπόν. Άλλο τώρα. Άστα. Αλλά γενικά, σε όλα αυτά τα χρόνια τη διαδρομή, πάντα. Άρης, Ηρακλής και ΠΑΟΚ είναι κάτω. Είναι ιδεολογικό, πολιτικό το θέμα. Γεια σου φίλε. Θεσσαλονίκη δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τελείωσε, το έχουν γράψει. Τελείωσε. Άρχισε ο Καζαντζίδης. Επόμενος. Άρχισε ο Καζαντζίδης. Ναι. Ναι. Άντε. Ναι. Τι άντε. Άντε πια τώρα. Πού σε μπορεί τρελή εσύ χαμένη. Άρε τρελή να πούμε Γρηγόρη, αποστασιοποιήσου αγόρι μου. Γιατί, εγώ τα λέω πως είναι. Αποστασιοποιήσου. Όχι. Αποστασιοποιήσου, ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Μου μόρει την κότα τώρα που πανώ, μιλάει. Μας βγάλανε πανό το 80 στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. Μπήκαν μέσα στην αίθουσα τροπέων του Ηρακλή, σπάσαν τις βιτρίνες και πήραν τα κύπελα. Άντε πάλι. Λοιπόν, άστους να καταστραφούνε. Άστους. Άστος ήρθε η τιμωρία τους, από Αλβανό τη φάγανε. Από Αλβανό τη φάγανε. Από Αλβανό τη φάγανε, τελείωσε. Και τι ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα, λοιπόν, ο Αλβανός δεν είναι άνθρωπος δηλαδή. Την Κυριακή έρχεται η πρωταθλήτρια Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Άστος, έχουνε μπούζο Βραζιλιάνο να κλέγονται κουλιανό, άστος να κλέγονται αγόρι μου. Βλέπεις τώρα από το Ραπτόπουλο τι έξυπνος είναι. Αρχίζει και αποστασιοποιείται. Σταύρο, σε κόβω. Είναι γάτα. Είσαι ντεφορμέ. Εσύ είσαι Ηρακλής. Σήμερα είσαι ντεφορμέ. Deformer. Όχι, καθόλου deformer δεν είμαι. Εγώ δεν γουστάρω καμία αδικία μη. Και μιλάω ως παθόν. Ποια είναι η αδικία? Μιλάω ως παθόν. Θέλω τα πάντα να κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Ναι, να ξεχνάς τι έλεγε ο Ορφανός για σένα και για μένα που έλεγε να μείνουν στη Β' Εθνική. Νικολόγλες, το ξέρω πολύ καλά. Άκου να δεις. Θυμάσαι τι τράβηξες. Μη βιάζεσαι. Έχουν γνώση οι φίλοι. Oh, άρχισαν. Άρχισαν. Άρχισαν τα τεκριμένα. Σε 5-6 εβδομάδες. Σε 5-6 εβδομάδες θα λες άλλα. Γι' αυτό. Όχι, δεν θα λέω άλλα. Άλλα θα λες. Δεν θα λέω άλλα. Άλλα θα λες. Εμείς για την κουρουμπιλιά πάγαμε 6 αγωνίες. Μη προτρέχεις. Ειδικά για την πάρτι μου. Γεια σου Σταύρο. Τελευταίος. Ναι. Έγλειψες λίγο. Εντάξει. Ναι. Δεν ναι. Γλύφω κανένα και τίποτα. Μπράβο Γρηγόρη. Ναι. Ναι. Λέγε φίλε. Εγώ μιλάω. Ξέρω κι εγώ ποιος άλλος.
Γεια σας παιδιά, τη Χαλκιδική παίρνω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Τον Κωστή, τον Κωστή. Γεια ρωτή. Κωστή είναι το ίδιο το ντενεκεδάκι της μπύρας στον Ίβιτς. Το ίδιο είναι. Το ίδιο ακριβώς. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Θέατρο δεν είναι και το ένα. Τότε γιατί κλαίνε. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο καθένας. Συγγνώμη, αν εσύ πας με μία γυναίκα ή με 100, κέρατο δεν είναι στη γυναίκα σου. Κέρατο είναι. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν πας με μία ή δεν αν πας με 100. Δεν ξέρω, ρωτήστε αυτούς που κλαίνε όλη μέρα. Και κάτι άλλο τώρα. Έδωσε στη Super League λεφτά δηλαδή να βάλει τη διαφήμιση του σουρωτή για να το δώσουν το πρωτάθλημα. Όχι. Να μας το πούνε. Όχι, γιατί. Τότε γιατί θέλει να την αποσύρει. Καλά κάνει. Τι είναι αυτό που... Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνει. Δεν κατάλαβα, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ό,τι μέσα έχει για να πιέζει. Θα σου πω, θα σου πω. Ο οδηγός του ΑΣΤ, όταν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, έλεγε δεν κατεβάζω τα λεωφορεία. Ο αγρότης κατέβαζε τα τρακτέρ. Ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Αυτό σου λέει λεφτά, έχω με τα λεφτά μου και τον παρό μου. Καταλαβαίνεις. Όχι. Ναι. Έχει δίκιο. Δικαιώνει τον Ραπτόπουλο. Δικαιώνει τον Ραπτόπουλο Σαββίδης. Ναι. Γιατί άρα σου λέει. Δικαιώνει τον Ραπτόπουλο κύριο Σαββίδης. Γιατί σου λέει. Έπο. Ποιο έχω το γραμμένο. Τσίπρα, εγώ. Τους δίνω 7 εκατομμύρια. 10. Την... 10. Δίνω 7 εκατομμύρια. 10. Την... 10. Δίνω 7 εκατομμύρια. 10. 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 10. Είναι 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 7 εκατομμύρια.